Καλημέρα ξαδέλφια, καλημέρα ξαδέλφια. Καλημέρα, μίλα. Καλημέρα ξαδέλφια. Καλημέρα. Είναι η Τρόικα, η αγαπημένη σας Τρόικα. Θα σε συντροφεύσει για το επόμενο 2 ωράκι, μέχρι και τις 12 δηλαδή, αφού είναι 10 η ώρα, 10 και 10, κάπου εκεί. 2 ωρίτσες μαζί, αλλά μπρατσέτα όπως λένε μορφωμένη. Εγώ, ποιος, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Μάριος Ασλαμάς, ο Χρήστανος Τσαλτίδης και ο Σωτήρης Δασκαλάκης θα συντροφεύουν για το επόμενο 2 ωράκι. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι μόνο τα μηνύματάκια σας. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526, γραμμές τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής έχουμε την Repair Store. Ναι, καλά άκουσες. Χάλασε η μπαταρία του Samsung. Χα! Μη στραβομουτζουνιάζεις. Έσπασε η οθόνη από το Huawei κινητό. Χα! Πάλι μη στραβομουτζουνιάζεις. Θέλεις τύχη για το πολύτιμο τάμπλετ σου? Η λύση Repair Store. Πού θα τους βρω αυτούς τους τύπους? Κρατήσου. 3 καταστήματα. Βενιζέλο 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Βασιλής Όλγος 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Και στο repairstore.gr. Αχ, Σωτήρη, θα σε κράξω. Δηλαδή, είσαι από χθες, φοράς αυτό το t-shirt και δεν βάζεις το Dirty Ditch από αυτούς. Πού το βρήκε τις Βανδί το μπλουζάκι? Βάντεντε, Dirty Ditch. Βάλτο. Έχουμε πολλά θεματάκια από αυτό, μια χαρά. Ο ραδιοφωνικός Θεός λυπάται τους παραγωγούς. Το πιστεύω αυτό. Και τους δίνει θεματάκια, όχι από το πουθενά, εντάξει, αλλά σχεδόν από το πουθενά ή τέλος πάντων κάτι, κάπως κάτι. Αχ, μη σηκώνεσαι τώρα, κάνω λίγο καινό να κάνω. Μετά θα μου τα δείξεις, Σωτήρη. Τι θες, αγόρι μου, τι θες να μου δείξεις? Γιατί αφήνεις τη θέση σου? Πάρε την επόμενη συναυλία, μάλιστα. Γιατί ρε παλικάρι μου, έχουμε απόϊχο, έχουμε θεματάκια, έχουμε πάρα πολύ ψωμί. Έχουμε και διαγωνισμό τρελό. Έχουμε διαγωνισμό για τον οποίο είμαστε καρά περήφανοι, καρά χαρούμενοι. Όπα. Α, βιντεάκι τράβηξε από χθες. Μπράβο. Μπράβο. Κάτσε. Ναι. Όπα. Κάτι σηκώνει το δάχτυλο. Κάτι έγινε. Ο άλλος σηκώνει 2 δάχτυλα. Έχω περιγράφω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο στούντιο, έτσι. Πάνε. Έτσι. Βρες το. Βε, σε παραδέχομαι, ναι. Σε παραδέχομαι. Αν το βάλει και από εκεί, σε παραδέχτηκα. Α. Ορίστε, να ήρθε, έσκασε. Ωραία. Παναγιώτη, αν μπορείς και να στείλω μπλε σε άρχοντας, ρε φίλε. Να μου το, άστο, φτάνω εγώ, άστο. Άστο, είσαι και κοντός εσύ. Έλα. Άστο, πάρ' το χειρότερο στυλό. Έχει 2 μπικ και μου έδωσε τη μάπα, την πατάτα, την κοντή. Σήκω, πάρ' το τότε. Απίστευτο. Λοιπόν, αδέρφια, άντε πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι. Πάμε. Δίνω το χρόνο στο Σωτήρη του Δασκαλάκη να βρει το κομμάτι με το οποίο έγινε χαμός, με το οποίο έκλεισαν εψέ το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο το live τους οι Dropkick Murphys. Το κομμάτι αφιερωμένο σε όσες και όσους ήταν εψέ εκεί και σε όσες και όσους θέλαν να είναι, αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον 228. Έχουμε, Μάριε, 6 τσουλού. Να εισηγηθούμε στη Λιβερπουλάρα, να τα χαρείτε κι εσείς κανένα μισάωρο. Να τα γυαλίσετε, να τα ευχαριστηθείτε όπως νομίζετε. Χαχαχαχα, καλημέρα. Μήνυμα πραγματικά για να γελάει μόνο αυτός που το στέλνει και με δεδομένο ότι είναι κάτω των 13 ετών. Σε λίγο, ετοιμάσου εσύ να με αποθεώσεις, όπως και αρκετούς ακόμη που κάποια στιγμή, εψέ το βράδυ, εγκαταλείψαμε την αίθουσα. Εσύ, σε λίγο ετοιμάσου, 228. Ευχαριστούμε πάντως για το εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα. Σωτήριο, όταν το έχεις έτοιμο θα μας πεις, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα διαγωνισμό σήμερα και νομίζω ότι είναι υπεραρκετός. Όπως υποσχεθήκαμε από την Δευτέρα, πάμε λίγο χωρίς μουσική, Σωτήρη. Δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του». Ένα από τα πιο συγκλονιστικά αντιπολεμικά έργα που έχουν γραφτεί ποτέ, το αριστούργημα του Ντάλτον Τράμπο, γραμμένο το 1939, θα μπορούσε να είναι γραμμένο και αύριο και μεθαύριο και το 2035. Σε μετάφραση Σοφίας Αδαμίδου, σκηνοθετεί η Θάλια Ματίκα, σε έναν συγκλονιστικό μονόλογο επί σκηνής, ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ο Τζόνι, ο οποίος έχει μείνει φυτό μετά από μία μάχη στον πόλεμο. Απόψε, Θέατρο Αμαλία, ώρα 9, 2 διπλές προσκλησούλες, FM κενό, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, δίπλα γράφεις θέατρο οπωσδήποτε και το αποστέλεις στο 54526. Λοιπόν, μόνο δεν φίλε, αυτή τον έχουμε ακούσει. Γιατί έχουμε κριτικές από πρωτεύουσα μεριά, από διάφορα. Άρα εμπιστευόμαστε τους άλλους. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε δει την ταινία
του 1971. Δείτε την, αν δεν την έχετε δει. Το 1971. Ναι, δεν υπάρχει ταινία. Είναι 2019, ρε φίλε. Δεν... 1971. Καλά, και ο Λονός ήταν παλιά ταινία, δεν την είχε. Παιδιά, δεν ακούω, συγγνώμη, τι λες, Σωτήρη, δεν ακούω. Συγγνώμη, είδα το ακούω το παιδιά. Johnny's got. Μπράβο. Johnny's got his gun. Ναι. Τον Λέπαρ το κομμάτι. Το βίντεο κλειπ. Μπράβο. Μπράβο. Το βίντεο κλειπ του Μετάλλικα. Ναι. Του 71. Με Ντόναλτ Σάδερλαντ. Ο πρωταγωνιστής είναι. Ξεχνά, κάτσε περίμενα. Τα έχω γραμμένα. Δεν το θυμάμαι. Ντόναλτ Σάδερλαντ, θυμάμαι. Ο Τίμωθι Μπότομς. Βάλε το τραγούδι να καταλάβω. Ο Τίμωθι Μπότομς. Το τραγούδι δεν είναι άστο. Βάλε το αυτό που έχει τώρα έτοιμο για να μπούμε. Να μην χάνουμε χρόνο και με αυτό. Και το κάνουμε πιο κοιλιά, πιο μεγάλη τη δικιά μου. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όσες και στα άπειρα παιδιά που μου μίλησαν ψε, ακροατές της εκπομπής ή τηλεθεατές της Μαρμίτας, από όλη την Ελλάδα. Αδέρφια, να είστε καλά, ειδικά στους Αριανούς, για ό,τι μου έχετε πει, σέβομαι και δεν μεταφέρω τίποτα στον Χρύσανθο Τσαλτίδη. Άκου να σου πω κάτι. Και ειδικά στον ψηλό των Λίβερπουλ, που μου λέει, μην ακούς τον Τσαλτίδη εσύ. Του χρόνου να δούμε στα πάμελ, να δούμε. Αισιοδοξό λέει και εγώ, αλλά μην ακούς τι λέει ο Τσαλτίδη. Άρα. Ο Σαξίδης απεσιοδοξεί. Ναι. Τι. Δώσε λίγο. Πού είσαι στην συναυλία που μπαίνουν αυτοί εδώ πέρα και είναι The Boys Are Back, αυτό είναι. Ναι. Σε αυτή τη συναυλία σου. Σανεβάσανε. The Boys Are Back. Είδα κάτι αριανάκια που τα βάλανε και τα λοιπά που μόλις μπήκαν αυτοί κάτω. Πολύ αριανοί. Πάρα πολύ αριανοί. Κάνανε τέτοιο και κάνανε high five με τους μπροστινούς έκανε. Πολύ αριανοί. Πολύ αριανοί. Πάρα πολύ αριανοί. Μόνο Άρης υπάρχει. Καλά, δεν έχει μόνο Άρη. Ό,τι θες είχε. Να καλημερίσω το παλικάρι, τον Κύπριο. Που του τράβηξε το χέρι και το σταμάτησα ενώ περνούσε για να πάει το παιδί ή τουαλέτα ή για μπύρα. Μου λέει, φίλε, τι συνέβη. Λέω, αδερφέ, γίνα να δω το μπλουζάκι σου. Τι μπλουζάκι φορούσε. Παραμορφωμένη νεκροκεφαλή μυστήρια, Youth Gone Wild, Skid Row. Λέω, τι φοράς, ρε φίλε. Γκριζοπή στάμπα, μαύρο, με κοτσίδα, δίπλα σαν αυτός, με σκουλαρίκι. Του λέω, τι ομάδα είσαι. Ομόνια, λέει, φίλε, Ομόνια. Να ρωτήσω. Μπράβο. Κάτι. Και γυρίζει, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ. Γυρίζει. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό... Μαϊμού είναι, δεν είναι official. Μαϊμού και φαίνεσαι. Μόνο στην Κύπρο βγαίνει αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ είδα αυτό το The Boys Are Back. Ναι, ναι. Πόσους λέγονται αυτούς. Το βάλαμε χθες. Πόσους λένε αυτούς. Dropkick Murphys. Η Dropkick Murphys. Εσύ, ναι. Σε αυτή λοιπόν τη συναυλία, ναι. Που είδα κανένα 5-6 αριανάκια που ανεβάσανε live και τέτοια. Ναι. Στο Facebook. Εσύ λοιπόν σε αυτή τη συναυλία, που όταν αυτοί λένε The Boys Are Back και τα λοιπά, ναι. Κομπανιούνται δεξιά-αριστερά. Ναι. Και κάνουν αμπαλαέα. Ναι. Εσύ που ήσουν. Εγώ που ήμουν. Ναι, που ήσουν μέσα στο αμπαλαέα. Γιατί αν ήσουν μέσα στο αμπαλαέα, μην ξάπησες, μπρόξαμε. Θα φας κάτι σμπροξίδια, κάτι σκουντίδια. Τέρμα πίσω. Πού τέρμα πίσω. Τέρμα πίσω δεν πρόκειται. Από την είσοδο στο χώρο περίπου 10-12 μέτρα. Και πώς κινούσες στο χώρο εκεί πέρα που όλοι έσπροχνουν ένα στον άλλον. Εκεί που ήμουν εγώ, χόρευες και ζεϊμπέκικο. Παλιά χωνόταν. Πολύ αν τα παλιά έπαιρνε. Και τώρα μπαίνω καμιά φορά. Και τώρα άρχει να ανοίγω. Τώρα πάω σε αυτού εδώ πέρα μπροστά. Τώρα εγώ τα κατραγώ. Δεν παίζει, άει χάσουμε. Φελώσιμε, ρε φίλε. Τι είσαι. Φελώσιμε. Πάει αυτό. Κύπριε, καλημέρα, να είσαι καλά, παλίκαρε. Στο δασκαλάκι δίπλα. Τώρα, μετά από το χθεσινό, δηλαδή ξυπνήσανε. Του είπα να ακούσει, αν μπορεί. Το θέμα και να ακούει, δεν ακούει αυτό. Πάει αυτό. Καλύτερη από το 2017. Ξεκάθαρα. Πολύ καλύτερη. Παίξα πάνω μια μισή ώρα. Σχεδόν, ναι, παρά 10 λεπτά 2 ώρες. Παρά 10 λεπτά 2 ώρες. Ξεκίνησαν πιο νωρίς από ό,τι στην Αθήνα. 10 παρατέρτο βγήκανε, ναι. Στην Αθήνα 10 και 5. Support. Λοιπόν, η κοκκινομάλα που ήταν μαζί σου, ποια ήταν. Τον είδε ο Σωτήρης. Τον είδε ο Σωτήρης. Η κοκκινομάλα που ήταν μαζί σου, ποια ήταν. Η κοκκινομάλα είναι Φόλα Ηρακλής με απίστευτες μουσικές γνώσεις. Απίστευτη κοπέλα, η Αγάπη, την καλημερίζω. Αγάπη. Από τις πιο ωραίες τύψες στη Θεσσαλονίκη. Σε παρακολουθούσαν οι δικοί μου, να ξέρεις. Γιατί λες, σε πιάσανε αριανοί και σου είπανε για τον Τσαλτίδη, να ξέρεις ότι σε βλέπανε και να ξέρεις ότι παντού σε βλέπουμε. Ναι. Όπου κι αν είσαι, σε βλέπουνε, μου είπε. Άρα είπα, για τον Τσαλτίδη είπα αλήθεια. Μου είπε να πάω να τον κοπανίσω. Λέω, όχι, άστονα, με ποιον είναι, μια κοκκινομάλα μου λέει. Άμα είναι με γυναίκα, λέω, άστονα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Οπότε, να ξέρεις ότι όπου κι αν είσαι, ναι. Υπάρχει το άγρυπνο μάτι του αριανού πάνω σου. Με 100 αριανούς μίλησα, σου λέω. Άσε με 100 αριανούς. Άσε με αυτούς που μιλάς. Αυτοί που μιλάς είναι σαχλαμπούκλες. Εγώ σου λέω, ο άλλος που σε κοιτούσε, ναι. Και ήταν έτοιμος. Και μπροστά μου ήταν... Φόλα δεξιός και αριανός. Και ήταν, δεν ήξερε για ποιο λόγο από τα δύο να σε πιάσει. Αλλά λέω, πού ήταν, άσο, στα δεξιά μου αυτός. Μέσα στο φαμπανικό. Μέσα στον πανικό που είμαι, εγώ ήμουν τέρμα πίσω. Σε είδε, ρε φίλε, πριν πήγαινε. Α, καλά, εντάξει, οκ. Ωραία. 800 άτομα ήταν, εντάξει, οκ.
Την αγάπη την καλημερίζω. Δεν υπάρχει δίψα, την ξέρω χρόνια. Την άλλη δίψα. Φορά κοπάνα τον την άλλη. Ωραία. Φορά. Δύο Αριανοί, ο ένας που κέρδισε γυαλιά με τη φούλα μου, Παναγιώτη, είσαι ρυθμός. Ο φίλος του, ένας περίπου εδώ σε ύψος, λέει, μου λένε και οι δύο. Εσύ για τους παοξίδες καλά τα λες. Καλά, πιο, λίγο αν μπορείς πιο κόντρα. Πιο κόντρα, ρε παιδιά. Ναι. Ήπιος δηλαδή. Σε γαλλικά είναι ήπιο. Ναι. Λέω, ρε, σχεδόν φιλοπαοξί, ναι. Μάλιστα. Πετιά το κοντός και λέει. Ναι. Ο τόσος. Ένας κοντός. Έτσι. Άκου να σου πω, Ασλαμά, εγώ σε ψιλοακούω. Αυτός ακούει συνέχεια. Άκου να σου πω. Ο άλλος λέει. Με τη φούλα μου λέει το απάντησε. Τα δόντια μου έκανα. Ακούω την ερώτηση κατευθείαν. Φούλαμ και το σχόλιο, η έπαρση τελειώνει του χρόνου. Εγώ λέει, ήμουν πήρα τα γυαλιά, σε ευχαριστώ πολύ. Λέω, να είσαι καλά. Μου μίλησε απ' έξω μετά το live. Λέει ο κοντός. Στον παοξί τι κάνεις. Στον παοξί. Ξεκινάει να μιλάει παοξί. Τον βρίζεις, φεύγεις. Τον βρίζεις, έφυγες. Λέω κι άμα σε έφυγες. Τον βρίζεις, έφυγες. Αυτό. Επίσης, σε αριστερό, τι κάνεις αριστερό. Περίμενε, λέει, δέσμε λίγο. Λέω, τι κάνει αυτό, βγάλει όπλο. Τσαντάκι του, αριόδρομα. Το τρελό είναι αυτό. Δεν κάνω πλάκα. Αριστερό. Βγάζει το κινητό του. Το βάζει έτσι, παράλληλα με το έδαφος. Η γη είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη, αγόρι μου. Φεύγεις, έφυγα. Έφυγα, πάει. Ο ΠΑΟΚ είναι η κορυφαία, είναι μεγάλο κλαμπ. Έφυγα, όπως είσαι, κατευθείαν. Τον βρίζεις, έφυγες, κατευθείαν. Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της UEFA, Λέναρντ Γιόχανσον. Α, ο Σουηδός. Ο Σουηδός. Ναι. Γενέθλια έχει σήμερα ο. Πες, ηθοποιός, ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιριστής, Έλληνας. Διεθνής. Έλληνας. Νυν Έλληνας διεθνής. Όχι νυν. Έλληνας νυν διεθνής. Όχι νυν. Πρώην διεθνής. Έλληνας ποδοσφαιριστής. Εν ενεργεία ποδοσφαιριστής. Παίζει σήμερα. Σημαία. Ομάδα της πόλης. Δίνος Κούης. Ναι. Με μία φωνή. Μπράβο. Η πιο άχαρη σημαία. 5 Ιουνίου. Οι άλλοι έχουν χατζιπαναγή. Οι άλλοι κούδα, οι άλλοι Δίνο Κούη. Το μονοκόμμα του Ντάουν. Δεν πειράζει. Είχαν κάλει στο μπάσκετ. Όντως. Μίστερ Τρεχοφία. Λοιπόν. Γι' αυτό έχει τριγυρίσει. Δύο. Ορίστε. Τίποτα. Κι εγώ. Το κοριτσάκι του είναι ίδιο ο Γκάλης γερόν. Ποιο. Ε? Η Στελίτσα. Βάλατε, βάλατε φωτογραφία. Στέλνει, λένε, την βάλατε φωτογραφία στο All About Aris του Ξενίδη. Φυσικά, γιατί να το βάλω. Η φανέλα του Ιωνικού, ε. Δεν ξέρω με τι φανέλα ήταν. Ε, στο λέω, απλά δεν το ξέρει. Εντάξει. Και μα ξέρω το πεθάνει ο Γκάλης, δηλαδή. Αν κάνει ο Καταρχήν, δεν βάλαμε μία φωτογραφία του Ξενίδη, βάλαμε τρεις-τέσσερις. Η μία είναι σίγουρα Ηρακλής πάντως. Ναι. Τέτοια κόμπλεξ τα έχετε εσείς, όχι εμείς. Υπάρχει πάντως, υπάρχει ένας καθυστερημένος φίλος σου, ο οποίος ασχολείται όλη μέρα με το All About Aris. Το είχα αντιληφθεί, γιατί την άλλη μέρα το πρωί έρχεσαι και λες κάτι. Ναι. Προχθές μου το είπε, χθες ξέχασα να το πω. Λοιπόν, λοιπόν για να κλείνουμε. Για να κλείνουμε τον απόλυχο. Για να κλείνουμε τον απόλυχο. Ήρθε ο Βίκινγκ. Μου λέει να βάλεις ένα τραγούδι για το Βίκινγκ. Τώρα κάτω σου πω ποιο μου λένε. Ένα αφιερωμένο μου λένε στο αυτόν. Ο Άμπαλος Έλγκερ. Σκάικλαντ. Λοιπόν. Άμπαλος. Αυτός θα βάλει τον κόσμο Μπαρόκ. Θέλω να αποθεώσετε. Και ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Θέλω να αποθεώσετε όλοι. Grave Digger. Από Grave Digger ποιο. Βαλάλα. Από αυτούς ειλικρινά. Μολάλα, βάλε μολάλα. Μετά το αφιερώσουμε. Από Grave Digger. Δεν τους πω από αυτό το είδος γενικά, δεν τους πάω από τα γκρουπ αυτά, ρε φέρια. Έλα, μολάλα. Λοιπόν, θέλω να αποθεώσετε. Μαλάλα, μολάλα, μαγκαλέφα. Τι να θυμάμαστε, ρε φίλε. Είχαμε το 6-0. Όταν ήσουν και εσύ στο Μετρόπολη. Δεν έκανε fair play ο Ηρακλής που μείνετε με 7 παίκτες. Έβγαινε κάθε πρωί ο Παοκτσής στο Φίδι. Φίδι, στείλε το τηλέφωνο, στο έχω χάσει. Φίδι, αγαπημένο, σε παρακαλώ πολύ. Πέτυχα μία στο Άμστερντα και μία στην Τούμπα έξω από το Γιάννη. Μορφή, δεν υπάρχει. Παναγιώτη, ναι, μορφή. Μιλάει μέσα τον Πλάτωνα, ε. Μορφή. Φίδι, το κινητό σου στείλε, ρε. Σε παρακαλώ πολύ. Το Φίδι έβγαινε. Κάναμε, α πούμε, Δευτέρα με Παρασκευή. Άντε να μην πω κάθε πρωί, να μην πω κάθε πρωί. 4 στα 5 πρωινά γραμμές ανοιχτές, έτσι. Ξέρω εγώ, ο Γιάννης, ο Μίτσος, ο Ταχαμάτα. Επόμενη γραμμή, παιδιά. Καλημέρα, Μολάλα. Καλημέρα, Μαγκαλέφα. Ο οποίος βασικά το Φίδι δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι μόνο αντιάρης. Τίποτε άλλο. Ούτε δεν είναι αντιάρης. Είναι αυτό το. Κάνω πλάκα, ρε παιδί μου, γελάω. Η ζωή μου γίνεται όμορφη με τον Άρη. Το παιδί πιστεύω ότι αν του πει τώρα. Δηλαδή, αν μου πει ο Παναγιώτης τον είδα. Και δεν ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ντάμπλ, θα το πιστέψω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρει ο Σουηδός που πήρε ο Άρης ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό. Μαρία, για να κάνει πλάκα. Βάλατε φωτογραφία του Ξενίδη με φανέλα, Ιωνικό, με φανέλα του Ιωνικού. Είναι τάκλιν με φανέλα του Ηρακλή εναντίον του Άρεος. Κάνει, παρακολουθεί από πίσω, κάνει τάκλιν για να ξέρει ο Παναγιώτης. Υπάρχουνε. Ψέματα στον. Όχι, δεν λέει ψέματα, θα σου πω τι λέει. Δώρα!
βάλαμε 4-5 θέματα. Το μαλλί αυτό σε μικροδείχνει, σε κατεβάζει μια πενταετία για πλάκα. Άστη δώρα, φίλε. Άστη δώρα. Δεν κάνει τίποτα. Τώρα δεν σε υπολογίζει. Άστο. Λοιπόν, όσο και να γλύφει, δεν γίνει τίποτα. Λοιπόν, στήριξη. 4-5. Να τον στηρίξει εννοεί. Γιατί έχει πενταπλάσιο εισόδημα από αυτόν. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Άκου λίγο τώρα. Λοιπόν, βάλαμε 4-5 θέματα για τον Ξενιδί. Η μία. Γιατί τα βλέπω τώρα. Η μία είναι. Τη ΠΑΕ Άρης με το. Που λέει καλό ταξίδι, καλό Γιώργο Ξενίδη. Προφανώς είναι του Ιωνικού αυτό. Αυτό το μπουφάν από πάνω που φοράει. Δεν είναι του Ηρακλή. Δεν ξέρω κιόλας. Μπορεί να είναι και του Ηρακλή. Μπορεί να είναι και του Ιωνικού. Ο Μάριος είναι κοντά, το βλέπεις. Συγγνώμη, δεν βλέπω. Δεν υπάρχει, σήμα, δεν υπάρχει έμβλημα ομάδας. Είναι εταιρεία η οποία δεν την ξέρω κιόλας. Ναι, τέλος πάντων. Καλά, δεν το παιδί είναι. Και στον βάφτισε Ιωνικό. Δεν σου λέει ότι βάλανε και του Ιωνικού έστω. Αλλά αυτό. Αυτό είναι ο τρόπος, φίλε. Αυτό είναι ο τρόπος. Έτσι επιζούνε. Και εσύ φυσικά το αναπαράγεις. Αν ήταν κανένα πιο σοβαρό αυτό το θέμα. Το αν φορούσε ο άνθρωπος που έφυγε ένα τέτοιο. Εδώ εσύ κάνεις σοβαρό. Τρέχουν τα σάρια σου. Γιατί δύο Ζάμπα έκανε πάρτι εκεί πέρα με τέσσερις γκουμενίτσες. Καταρχήν με το Ζάμπα είναι με 10. 10, εντάξει. Τι 10. Ναι, με αυτές που έκανε, φίλε, μπράβο του, το είπα κιόλας και χθες. Εξαιρετική επιλογή, ειδικά οι 9 από τις 10 που απαιτούν τη στήριξη. Εγώ τη μία την ερωτεύτηκα. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο με τη χθεσινή συναυλία. Να κλείσουμε. Για το αν προκύπτουν θέματα. Εδώ υπάρχει θέμα όμως, πρόσεξε σοβαρό. Λέει καλημέρα στην παρέα. Ο Παναγιώτης καλά κάνει και γελάει. Το γέλιο είναι ζωή. Το σφύριγμα που βγάζει το γέλιο του. Ας το κοιτάξει όμως. Κάνεις έτσι. Είναι από τη διαιτησία του ΠΑΟΚ φέτος, γι' αυτό καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Το συνειδητικό σε αυτά. Α, ναι. Μη μας τρομάζει τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν. Συνειδητικό σε αυτά. Λοιπόν. Λίγα τα ψωμιά σου. Θέλω να αποθεώσετε όλοι. Θέλω να αποθεώσετε όλοι. Θέλω να αποθεώσετε όλοι. Τον Μάριο τον Ασλαμά. Πάλι, αμά. Πάλι. Και όσους. Είναι ο μόνος που λέει ότι τον πιάνουνε και τον αποθεώνουνε. Και μετά ζητάει να τον ξανααποθεώσουν. Και όσους. Αρλεκίνο. Και όσους. Αρλεκίνο. Και όσους. Στο χθεσινό live βγήκαμε έξω. Στον εμετό τον οποίο έπαιξαν οι Dropkick Murphys. Περίπου 10-12 άτομα βγήκαμε έξω. Καλημερίζω τον δικηγόρο τον Ηρακλειδέα τον Παλίκαρο που το έπιασε στην πρώτη νότα. Άρα. Εγώ να πω την αμαρτία μου, το έπιασα στη δεύτερη νότα. Βγήκαμε έξω, εγώ τουλάχιστον είδα εκείνη τη στιγμή να βγαίνουμε. Συγγνώμη, έστελνες τέτοιο που παίζαν για ΠΑΟΚ. Όχι, τώρα θα σου πει. You will never... Είπε τέτοιο πράγμα. Ναι. Τον εμετό αυτόν. Και είμαστε, έξω, και είμαστε έξω και ρωτάει η μία η κοπέλα το κηλικείο. Συγγνώμη παιδιά, έγινε κάτι. Μάπες. Έγινε κάτι, λέω ότι παίζει να είναι μετό. Λέει μετό. Δεν κατάλαβε η κοπέλα. Λέει να πάω να σκουπίσω, να καθαρίσω. Λέω όχι, όχι. Παίζει, λέω μετό και βγήκαμε έξω. Τι είναι αυτό το Amon Amarth. Amon Amarth, συγκρότημα. Κάπες. Όπως λέω, κάτσε το σφύριγμά μου. Πού να ξέρω, ρε φίλε, εγώ. Πώς λέγονται, Μάρια. Έμον Άμαρθ. Και συγγνώμη, και γιατί τονίζεται στο. Όπως είπες και όχι, όπως το είπα εγώ. Μπορεί, αυτό νομίζω είναι Σκανδιναβή. Την ιστορικό γκρουπ. Τεράστιο γκρουπ. Ιστορικό. Δεν τα ακούω αυτά. Πουρσίτ. Πουρσίτ. Πρέπει να το δω λιγάκι, ρε φίλε. Συγγνώμη λίγο. Ποιο το κοιτάει, το κομμάτι σου, ειδό ο παππού. Αυτό έρχεται τι επόμενε μέρε. Καλημέρα. Πε το Ασλαμί να βάλει. Grave Digger Valhalla, ωραία, το βάλουμε αυτό. Θα του ζητούσε, λέει, Amon Amarth, Pursuit of Vikings. Ωραία, αλλά δεν ακούγεται σε ραδιόφωνο. Εύκολα, ευχαριστώ. Pursuit, διαβάζει. Ωραία, ξέρει με την ερώτηση. Pursuit, ναι, Pursuit, ναι. Pursuit, ωραία. Και κάνω μία ερώτηση σε μένα. Στα παιδιά που είναι εδώ δίπλα μου. Άντε να απαντήσω. Περιμένουμε χθες ουρά στην τουαλέτα πριν, ναι. Πριν ξεκινήσει το live. Ναι. Πριν βγουν οι Dropkick. Ο Frank Turner είχε βγει τον έχασε τον Ιωάννη Παναγιώτη. Ο Σωτήρης. Μου έμαθα πολύ καλά λόγια. Αυτό που παίζει μπάσκετ του Μπανιόνι τώρα τραγουδάει. Συνέχισε. Μπράβο. Είναι καμιά. Ο παππούς που είπε χθε. Ναι, μα αυτό του λέω. Ο παππούς που εσύ τον λες παππούς. Είναι εγγόνια έχει. Μα εγγόνια έχει παππούς δεν είναι. Έχει μία εγγόνια. Με τον τρόπο που το είπαμε σε ενοχλεί. Κάτσε, εσύ όταν γίνει παππούς διαχαρεί. Τι θα σε λέμε παππού χρήσατε και θα χαλαστεί. Πολύ λιπαρό τύπο. Να είναι γερό και ο ίδιο. Που από ό,τι βλέπω δεν έχει ανάγκη. Είναι εκπληκτικό πάντως. Κάνει γυμναστική χθες ο Χριστόφορος. Είναι στη Σουηδία, στη Στοχόλμη. Και στο βάθος υπάρχει ένας φίλε με φανέλα Βραζιλίας. Θα τον βλέπω, ναι. Καλά, είναι κάτι συγκλονιστικό. Πες μ' αρέσει. Τουαλέτα, έλα. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπαίνω στο χώρο που είναι οι τέσσερις οι πόρτες. Για διακράτεια. Περιμένουμε στο ΙΚΟΤΑ. Ήταν μπροστά μου καμιά δεκαριά άτομα. Προχώρησε γρήγορα η ουρά και κάτι Σέρβοι, Βούλγαροι μπροστά. Στο ΙΚΟΤΑ. Είναι το παλικαράκι μπροστά, μια πόρτα τη βλέπω ώρα εγώ μισάνυχτη. Λέω ρε παλικάρι, αυτή την πόρτα δεν τη χτυπά. Λέει και εγώ το είδα να χτυπήσω, λέω λε. Λέω χτύπα, δεν χάνουμε τίποτα. Άμα, γιατί καμιά φορά την πατάς έτσι. Περιμένεις απ' έξω και είναι κενή. Το έχω πάθει κι εγώ. Blowjob.
Πάει το παλικαράκι, χτυπάει την πόρτα. Δεν μου λες, όταν χτυπάς μια πόρτα στην τουαλέτα και είναι κάποιος μέσα, μιλάμε για αντρών. Άλλος. Εσύ, τι, τι απάντηση παίρνεις. Εγώ χτυπώ την πόρτα σου. Αυτή. Προφανώς... Τι άλλος ή έλα μέσα. Άλλος. Άλλος. Έλα μέσα. Δεν φύγει το σκοτώνει. Εσένα σοβαρά μιλάς. Εσένα σου λένε τι λέει ο άλλος από μέσα. Έλα μέσα. Έλα. Έλα. Γυρίζει όλη η ουρά. Ναι. Λέω. Βγαίνει έξω γελάει. Λέω ρε φίλε. Έλα, το παλικαράκι τι, τι έλα. Λέει το παιδί. Τώρα δεν μπορώ. Εσύ άλλος λες. Άλλος, ή άλλος ή, ή αυτό το. Ξέρεις, κανονικά έπρεπε έλα! Να. Έλα! Και λέει να... το παιδάκι, τι μόνο! Έπρεπε να κάνει την κάνει τη μέχρι το χτύπημα και μετά να αφήσει να το αφήσει να φανταστούμε, ρε φίλε τώρα. Να γίνει πιο τζέρτζελα. Τώρα, άλλο με έλα χίλια και. Χίλια μπράβο τη, χίλια μπράβο τη. Έδωσε μεγάλη σύνδεξη προθέσει και ο Δήμο Σπυροπούλου και είπε. Οι πιο ειλικρινεί και ανθρώπινε σχέσει μου ήταν αυτέ πριν γίνω παρουσιάστρια. Κορόιδο. Καταλαβαίνει η κοπέλα τι ομολογεί. Δεν ξέρω αν το πιάνει. Κατάλαβε. Και κάτι άλλο είπε. Κάτι άλλο είπε. Κάτι άλλο είπε. Μισό λεπτό. Κορόιδο είναι ο Κοντομινάς αυτή. Όχι, ρε φίλε. Μου ήρθε απλά ποιο μιλάει. Που διαφημίζει ψηφοφόρου δυόμιση μέρε, τρει μέρε, βγαίνουν κιόλα και τον γράφουνε, έμαθα. Ποιο γράφουνε. Και τον γράφουν στην Καλαμαριά. Α, πανηγυρίζει. Ούτε καν τον γράφουνε. Πήρε πριν, έμαθα. Πανηγυρίζει. Κολοκύθια πήρε. Κολοκύθια. Κολοκύθια πήρε. Βρήκε η άλλη κορόιδο, το κοριτσάκι, καλά, μπράβο, καλά έκανε. Μπράβο. Θέλω πάρα πολύ ζεστά. Και βγάζει κοινωνικό έργο. Κοιτάξτε, εγώ δεν πάω να γλύφω ανθρώπου στην υποπολιτικού. Κατάλαβε. Έμαθα ότι τώρα, ότι τώρα. Βασικά με το ζόρι σε χαιρετάει. Ποιο ρε. Καλαμαριώτη έτσι μου είπε. Αγόρι μου γλυκό από το, από το μαγαζί που έχει περνάω κάθε μέρα για 10 χρόνια. Δεν τον έχω χαιρετήσει ποτέ, ούτε με έχει χαιρετήσει. Δεν με ενδιαφέρει. Ποιο λέω, την κοπελίτσα κατάλαβα. Την κοπελίτσα. Την κοπελίτσα λέω. Προχθές μου λέγε να πάω στο φαγητό. Άρε μάπα, άρε μάπα, άρε. Πάμε σε break. Πάμε σε break. Μπράβο. Χτυπάει την πόρτα, λέει άλλο μέσα στην τουαλέτα. Έλα. Τώρα δεν μπορώ. Μπράβο ρε φίλε. Απίστευτα ετοιμόλογο. Μπράβο. Και βγαίνει έξω χαμογελαστός ο άλλος. Μπράβο, απίστευτο. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Προφανώς δεν καταλάβατε γιατί πράγμα δίνουμε προσκλήσεις. Σωτήρη, βρες λίγο το παλικάρι Grave Digger εσύ, το Βαλχάλα, πώς λέγεται αυτό. Βαλχάλα, πώς λέγεται, το Βαλχάλα. Σήμερα δύο, είναι. Τετάρτη, 5 του Ιούνιου σήμερα. Ωραία. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Και τρεις διπλές για τσίρκο. Ωραία, περίμενα να πούμε τι δίνουμε. Ένα-ένα. Τα χάσαμε όλα, πάει. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα απόψε της Παραστασάρας. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του. Παραστασάρα. Ένα από τα μεγαλύτερα αντιπολεμικά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γι' αυτό δεν στέλνουν. Του Ντάλτον Τράμπο με Τάσο Ιορδανίδη, τον σκηνοθετή Ιθάλια Ματίκα. Εντάξει, Ιθάλια Ματίκα είμαι άρρωστος. Μπορεί να παίξει Ιθάλια Ματίκα και να τη σκηνοθετήσει ο Τάσο Ιορδανίδη. Δεν γίνεται. Α. Λίγο δύσκολο. Γιατί παίζει τον Τζόνι. Μόνο αν δεις την αφίσα θα ψυχοπλακωθείς. Οι καθαρίστριες είναι έξω το Μαξίμου. Ξαναγύρισε η Νέα Δημοκρατία. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, απόψε, ώρα 9, στο θέατρο Αμαλία. Εντάξει, με Θάλια Ματίκα είμαι άρρωστος, ερωτευμένος, ενώ πεθαίνω, πεθαίνω. Εδώ και 10, 13, 15 χρόνια. Τι λέω, ρε. Από το. Πότε ήταν το σύριαλ, εσύ στον Αντένα. Μελέκ. Ναι, δεν είχα χάσει επεισόδιο. Ούτε 2003. Λεπτό. Είμαι ερωτευμένος από τότε με αυτήν και πιο μπροστά, αλλά είναι παντρεμένη η κοπέλα. Δεν ξεχνάω τώρα με ποιον είναι. Όχι, ήταν η παντρί. Ξεχνάω. Τέλος πάντων. Θα σ' αγκαλιάσω. Ξεχνάω. Λοιπόν, δύο διπλές και για το τσίρκο Μεντράνο, τελευταία του μέρα είναι η Κυριακή. Σωστά, αλλά αυτές είναι μέχρι Παρασκευή που δίνουμε. Δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Μπορείς να πας είτε απογευματινή είτε βραδινή από σήμερα έως και την Παρασκευή. Ναι. Υπενθυμίζω, με μεταγραφές έχουν πάθει πλάκα. Μίλησα με κυρία, η οποία πήγε με εισιτήριο με την κόρη της, μου λέει Μάριε, απίστευτο. Είπα να πάνε, λέει, σε φίλους μου χωρίς παιδιά. Απίστευτο, γιατί έχει κάνει μεταγραφές από το Σεχ Ντισολέιγ, το οποίο είναι το υπερθέαμα. Απίστευτο. Το είχαμε δει αυτό στο τσίρκο, λέω, στο παλατάκι του ΠΑΟΚ και από εκεί πήρε λεφτά ο ΠΑΟΚ. Η Εσπρέσο πάντα είναι δύο μέρες πίσω, φίλε. Δεν είναι σημερινή αυτή, η χθεσινή είναι. FM κενό. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφεις θέατρο ή τσίρκο ή και τα δύο. Αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, πάμε να ρίξω ένα θεματάκι. Είναι η βασική μου προσφορά στη σημερινή εκπομπή. Όλα τα άλλα ας τα στήσουν τα παιδιά. Εγώ μία προσφορά θα κάνω σήμερα. Ένα θεματάκι το οποίο το έχω από την Δευτέρα. Εννοείται Δευτέρα δεν έμπαινε το θέμα, για ευνόητους λόγους. Σήμερα όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπει. Απλά να πω να κοιτάξει ο Παναγιώτης.
έχει συρριγμό αναπνοής. Πήρες και double, οπότε εντάξει, μια χαρά. Άρα ο Παναγιώτης είναι και κοντός και έχει συρριγμό αναπνοής. Πάνε δες. Τι είναι αυτό τον άνθρωπο, εσύ. Εν μεταξύ μιλάμε τώρα για ένα ραδιόφωνο στο οποίο έχουμε Σταύρο Κόλκα, έτσι. Εντάξει. Ωραία. 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 Πώς το είπες, σφυριλάτηση, πώς το είπες. Σφυριλάτηση. Σφυριλάτηση θα γίνει στο κέντρινο. Χακ, τακ, τακ, τακ. Ναι. Που θα με χάσεις, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν. Θα κλαίει αυτός, πιστεύεις, θα έρθει, πιστεύεις στην κηδεία ή θα έχει πάει σε καμιά παράσταση. Αν έχει συναυλία, όχι. Αν έχει συναυλία, δεν βολεύει. Λοιπόν, μήνυμα Γιώργου. Θα πει. Δεν θα έρθει στην κηδεία σου. Θα πει, είχε συναυλία κτλ. Πήγα στη συναυλία. Επί, όχι επί τόπου, επί τούτου, επί τούτου για να τον τιμήσω, θα πει. Να σας πάρω δύο τρίπου. Ωραία, ωραία. Σωτήρη, κλείσει τη μουσική λιγάκι. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού, κλάσικ Γιώργος Ιταλός, αφιερωμένο Σωτήρη Δασκαλάκη. Σωτήρη, εδώ προσέχεις. Και πόσο χρόνο είναι η κοπέλα σου? 45. Χαχαχα, θα μπορούσε να είναι η μάνα σου. Ναι, αλλά είναι η δική σου. Σιγά το σφυριλάτι. Σιγά από μάνα. Ζει. Σε κάτσε πίσω, εδώ πίσω περί 166 να πάρω. Περίμενε. Έτσι ακούω λίγο περίεργα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν το είπα για τέτοιο. Εντάξει. Γεια σου, Γιώργο Ιταλό. Νομίζω ότι κάθε μέρα γίνεσαι πιο συχαμερό. Αλλά προτιμώ να στέλνει τέτοια παρά για ποδόσφαιρο. Α, ναι. Σε ενοχλούει. Είσαι κουτουρού. Εκεί είσαι κουτουρού. Λοιπόν. Πριν βάλω το θέμα, να ευχαριστήσω προκαταβολικά τον Παναγιώτη τον Ταχτσίδη. Το παιδί να είναι γερό. Παράγος. Τελευταία πενταετία, τρία παιδάκια έχει πλέον. Δύο και είναι έγκυος. Σε παραδέχομαι. Τελευταία πενταετία μας έχει δώσει θέματα. Εγώ τουλάχιστον έχω βάλει 4 φορές. Τα θυμάμαι. Lady Ταχτσίδη. 4 φορές. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πολύ πολύ διαβασμένος ο Τσαλτίδης ο Χρύσανθος. Πάρα πολύ διαβασμένος. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει δύο παιδιά να τους ζήσουν, να τα χαίρετε. Με την Ζέτα Θεοδωροπούλου. Ναι. Η οποία είναι μοντέλο. Εγώ νομίζω ότι ήταν τραγουδίστρια. Ήταν, ή και τα δύο. Ήταν για λίγο τραγουδίστρια. Ήταν μοντέλο. Ήταν μοντέλο. Δεν ασχολείται με τίποτα. Τώρα κάνει, έκανε οικογένεια η κοπέλα, ναι. Το γύρισε. Καλά, και το μπορεί να. Εντάξει, ναι, κούκλα. Όχι, δεν ασχολείται. Ναι. Φτού να είναι γεροί. Έχουν δύο παιδιά. Μίλησε για την εγκυμοσύνη τη για το τρίτο. Μπράβο. Το οποίο περιμένει. Γεννάει με το καλό, το περιμένουν κατά Αύγουστο μεριά. Μάλιστα. Να είναι καλά. Είπε διάφορα η κοπέλα. Λέει αυτές τις μέρες ετοιμάζω πυροτοδό στη βάφτιση του γιού μας του Κωνσταντίνου. Να το χαίρονται που θα γίνει στο Ναύπλιο στις 9 Ιουνίου. Το Σάββατο. Ναι. Το Σάββατο, μπράβο. Στην δεύτερη πρωτεύουσα της χώρας μας. Εντάξει, υπήρχε μια πρώτη για 23 μέρες. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει διάφορα κτλ. Ανεβοκατεβαίνω, λέει Αθήνα, Ναύπλιο και Τούμπαλιν. Αυτό με την Τούμπα δεν το κατάλαβα για ποιο λόγο. Γιατί στην Αθήνα, λέει, βρίσκονται οι γιατροί, η κοπέλα που κανονίζω τα του στολισμού και πολλά άλλα, ενώ στο Ναύπλιο είναι τα παιδιά και ο άντρας μου στο πατρικό του σπίτι. Μπούφος είναι. Και εγώ στο Ναύπλιο εκεί θα είμαι, να δυσχολιάζω καν. Προσέξτε λίγο τώρα. Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς, αλλά τη ρωτάμε, λέει η καλή δημοσιογράφος, αν η ίδια και ο Παναγιώτης, ο Ταχτσίδης, σκέφτονται να αποκτήσουν και τέταρτο παιδί μετά την Αφροδίτη και τον Κωνσταντίνο. Και το αγοράκι το οποίο κυοφορεί. Ναι. Αγοράκι είναι με το καλό να έρθει γερό. Γεράνε και τα τρία. Καλή λευτεριά. Απαντάει λοιπόν η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Παιδιά το λέει εδώ, το δίνω στα παιδιά. Δεν λέω ψέματα κάτι δικό μου για να κάνουμε κομπή. Να πει τώρα αυτά του ασλαμά τώρα για να γεμίζουμε θέματα και τέτοια. Φυσικά. Φυσικά απαντάει η κοπέλα. Ήταν στα πλάνα μας από πριν μείνω έγκυος στην Αφροδίτη. Mm. Έχω ακόμα μήνυμα του Πάνου που λέει. Πάνος είναι ο Παναγιώτης. SMS. Ο Ταχτσίδης, έτσι. Εσένα θα σου κάνω. Κλείς τη μουσική, Σωτήρη. Κλείς τη μουσική λίγο στο παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσένα θα σου κάνω. Πέντε παιδιά. Πέντε παιδιά. Wow. Να το ταξί. Πολύ ωραία. Να το ταξίδι. Πολύ ωραία. Γιατί όταν ο Ισλαμάς έστειλε μήνυμα. Έλα και εγώ μήνυμα και παιδιά. Πριν από λίγα χρόνια. Μήνυμα σε κοπέλα. Το οποίο έλεγε. Εσένα θα σου κάνω ένα. Τρία παιδιά. Τρία. Γιατί μου απάντησε. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Και εκεί τελείωσαν όλα.
Για τους ακροατές το θέμα, περιμένω σχόλια. FM κενό. Μήνυμα, αποστολή στο 54. Ο Τσαλτίδης, ο Ταξίδης. Το παλικάρι να είναι καλά. Να χαίρεται και άλλα 30 να κάνει. Αυτό το έστειλε πριν γεννηθεί η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη το δεύτερο ή το πρώτο. Στο πρώτο, στο μηδέν, δεν θυμάμαι. Όχι, δεν το διευκρινίζει το πότε. Εσένα, παλικάρι μου, ορίστε. Ναι, μήνυμα, το λέει. Πιστεύω, ναι, τι άλλο, να το βλέπω. Το βλέπει. Ναι. Δεν λέω ψέματα. Κράτη το μήνυμα τόσα χρόνια, η άλλη. Εσένα, το έχω λέει κρατημένο. Άντε. Εσένα θα σου κάνω 5 παιδιά. Μπράβο, ωραίο. Και μπράβο στην κοπέλα που το λέει. Ναι. Μπράβο, ρε Ζέτα. Μπράβο, είσαι παλικάρι. Συνέχεια, εγκαστρωμένη. Γιατί όταν ο Ασλαμάς έστειλε μήνυμα, και εγώ έστειλα ένα μηνυματάκι, και εγώ σαν άνθρωπο. Σε κοπέλα που είχαμε βγει κτλ. Εσένα θα σου κάνω 3 παιδιά. Γιατί μου έστειλε πίσω. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, τέλος. Το σχολιάζει ο κόσμος. Και αργότερα και τα παιδιά. FM κενό. Μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Τρεις διπλές για το Μετράνο. Δύο διπλές για την Παραστασάρα. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του απόψε. Μετά στο Ιορδανίδη. Με ποιον είναι η Ιθαλία, Ματίκα, ρε, εσύ. Γιάννη, το καλημέρα, ρε. Για το θέατρο, μας ξεπαρθενιάζεις. Ελεάνα, καλημέρα για θέατρο. Να είστε καλά. Η Ιθαλία, Ματίκα, είναι παντρεμένη με κάποιον. Εντάξει. Κόλλησα. Διάβαση του Παντελή Κορτελιό. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα του Λίμπερο από τον Μέγα Τιτάνα των FM. Καλημέρα, Χριστόφορε. Καλή δύναμη, παλικάρι μου. Και πάμε τώρα στο μήνυμα του 933. Δεν είναι άλλος από τον Παντελή Κορτελιό. Καλημέρα, φιλενάδες. Όταν χτυπάνε την τουαλέτα, λέω: αν έχεις κατουρόγκα, βλες μπες. Α, πότε να έρθω να σας γιατρέψω τον προστάτη. Φιλούρες. Φιλενάδες. Τεράστιο μήνυμα από το αγαπημένο Παοκτσάκη 164 με αφορμή το σχόλιο ότι ο Σουηδός που έφερε ο Άρης είναι παικταράς και εκείνη την ώρα ζήτησε κομμάτι φίλος του Άρη. Σωτήρη, αυτό από Grave Digger, γράψε Grave Digger, Βαλχάλα, όπως το ακούς, Βαλχάλα. Καθόλου αγαπημένο μου γκρουπ, πραγματικά καθόλου, όταν το είδω σε αυτό το πακέτο, πω καθόλου. Λέει ο 164, καλημέρα. Βάλτε καλύτερα το κομμάτι τα παιδιά του Πειραιά. Γιατί αν είναι καλός παίκτης, τον βλέπω αλλού του χρόνου. Να μαθαίνει από τώρα. Ωραίος, ωραίος. Είδες 164, ωραίος. Ε. Και φάτο πρωινό. Πικάντικος. Πικάντικο, ωραίο. Μιλώντας για παιδιά του Πειραιά, όποιος δεν πήρε το χθεσινό φως με το ένθετο, άντε. Πραγματικά. Άγιο να δελευταία σελίδα. Πραγματικά εγκλημάτισε. Του μπάρα, ε. Βαγγέλης Κουσουλάκης, Τάκης Νικολούδης, okay. Συγκλονιστικό αφιέρωμα στη χρονιά του 1979. Ποιο μάτς είναι αυτό, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Με το πέναλτι. Με το πέναλτι. Δηλώσει Ερέρα, μα στέλνουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ μα στέλνουν τι δηλώσει Ερέρα, φίλε, για τον Ραούλ Μπράβο και τον Καρυπίδη. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μα στέλνουν τι δηλώσει του Ερέρα, να τι πούμε, γιατί φοβούνται μήπω δεν τι πούμε εμεί. Μπερδεύονται. Κάτι του ΠΑΟΚ Ερέρα, λε τώρα έτσι. Του ΠΑΟΚ οι ρεπόρτερ μας στέλνουν δηλώσεις του ΠΑΟΚ Ερέρα για τον Ραούλ Μπράβο ότι είχε δανείσει στον Καρυπίδη 300.000 ευρώ. Είπε ο ΠΑΟΚ Ερέρα σε δηλώσεις του και το θεωρούν σημαντικό. Την ίδια στιγμή οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ δεν θεωρούν σημαντικό να βάλουν ότι με δικαστική απόφαση αποκαλύφθηκε ότι ο Δημήτρης Αλπιγκίδης είχε δανείσει 65.000 ευρώ στο Ζήση Βρίζα. Και αυτός δεν τα επέστρεψε ποτέ. Περιμένω λοιπόν, όπως λέμε εμείς τις δηλώσεις του ΠΑΟΚ Ερέρα για τον Καρυπίδη, να πούνε και για το θέμα αυτό με τον Βρίζα και τον Σαλπιγκίδη και να το γράψουν κιόλας. Για τον ΠΑΟΚ Ερέρα δεν πεις εσύ παξίσεις. Γιατί για τον ΠΑΟΚ Ερέρα και τον Καρυπίδη έσπευσαν να το γράψουν. Είχε ένα για το Ζήση Βρίζα. Ένα μυπέδριο στην Περούτζια είχες. Ευτυχώς υπάρχει live sport και το διαβάσαμε. 65.000. Αυτή μας κάνει και παρατήρηση. Συγγνώμη, κάτσε. Αυτά ρε παιδιά, να πω κάτι λίγο. Στην live sport το διάβασα. Sorry, στην live sport το διάβασα. Αυτοί που λέγανε ότι φέρνει ο Πάκο το τέτοιο. Ποιον είναι τον Γοδίν. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτά εδώ. Αυτά επί προσωπικού δεν είναι. Δεν μπορεί εγώ να δώσω στον Παναγιώτη. Πες στον Παναγιώτη, θα είναι πρόεδρος στον ΠΑΟ. Ναι. Είμαστε φίλε ρε άλλο. Και του δίνω εγώ δανεικά 100.000 ευρώ. Δηλαδή αυτό τι είναι. Πόσα. Καλά, 100 που λέμε, ναι. Δεν είναι θέμα. Εντάξει, okay, δηλαδή ναι. Αυτό τι. Τι είναι αυτό. Προσωπική τώρα. Σχέση δεν αυτό, είναι αυτό. Δεν δηλαδή, τι συναλλαγή. Αυτό το χρειαζόταν. Είμαι εγώ πρόεδρο στον Ηρακλή. Και λέω ρε Σωτήρη, είμαστε φίλοι Σωτήρη. Άλλο, μου δίνει 5.000 ευρώ δανεικά. Αυτό τι σημαίνει, ότι εμπλέκεται ο δασκαλάκης παρασκηνιακά στα του Ηρακλή. Τι, δεν το κατάλαβα αυτό. Έχει δίκιο. Και στι δύο περιπτώσει. Γύρισε τέτοιο. Τα λεφτά είναι 300 ευρώ. Του δώσε δανεικά. Είπε ο Ερέρα. Ναι. Αποδεικνύεται. Ναι, αυτό δεν είναι. Εντάξει. Όχι. Εγώ σου λέω ότι τα έδωσε. Ναι. Τα πήρε. Του τα γύρισε. Ή τον έκανε στα πτωχεία στα δικαστήρια, όπως ο Σαλπιγκίδης στο Βρίζα. Δικαστήριο είναι ο Σαλπιγκίδης με το Βρίζα. Στα δικαστήρια είναι.
Αριανέ, αφιερωμένο σε σένα, δώσε λίγο ρε Σωτήρη για το αριανάκι αφιερωμένο το κομμάτι, δώσε λίγο. Καλημερίζουμε ηχολήπτες άλλων ραδιοφώνων οι οποίοι μας ακούνε. Ο 164, πού κολλάει αυτό, στο Χρύσανθο πρέπει να ή για μένα. Μάλλον στο Χρύσανθο πρέπει να είναι αυτό. Σε σένα. Μάλλον είπα... αυτό με την κοπέλα. Πώς το μήνυμα. Δεν είναι όχι. Α, λες. Μάλλον. Λέει, πιο πιθανό είναι να σου είπε εσένα, θα μου... τα φρύδια. Για μένα είναι αυτό κάτι, γιατί... Όταν ήρθε το μήνυμα, ναι. Μόλις το είχα βάλει το μήνυμα, ούτε καν πρόβλημα να το βάλω το θέμα. Νομίζω για σένα. Τόσο τώρα. Γρήγορα. Το φύγε, μπράβο. Αν είναι, ενήργησε τόσο γρήγορα, πραγματικά υποκλίνομαι. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Έχει πολύ ψωμί. Η πρώτη του ταξίδι ποια είναι? Η Σάσα Μπάστα. Η Σάσα Μπάστα. Ναι. Με αυτήν αυτή ήταν που δεν την ήθελε παιδιά. Κάποιος δεν ήθελε από τους γονείς. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θυμάμαι. Όχι. Παιδιά, ερώτηση. Πριν. Όχι, άλλο αυτό, άλλη ιστορία. Παιδιά, μία ερώτηση. Και δίνουμε ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Πριν από δύο καλοκαίρια, μία μέρα, είχαμε στήσει εκπομπή ολόκληρη με Παναγιώτη Ταξίδι, ντάλα καλοκαίρι, τον είχα σιλιοϊμνήσει. Είχε να κάνει με τις διακοπές του στη Μύκονο. Όποιος θυμάται το γιατί, το στέλνει και καβατζώνει ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Πρόπερση. Προπέρσινο καλοκαίρι, διακοπές, Παναγιώτης Ταξίδι στη Μύκονο, τον υμνούσα όλο το καλοκαίρι. Δεν το έχω ματακούσει αυτό. Ποδοσφαιριστής διεθνής, γκόμενος, ωραίο παιδί. Τώρα με κάποια κριτήρια αντικειμενικά είναι ωραίο παιδί, ας πούμε, ο Ταξίδις, έτσι. Προσωπικά δεν τρελαίνομαι, αλλά είναι ωραίο παιδί. Εντάξει, είναι ο γκόμενος, ο σημερινός αυτός. Διακοπές στη Μύκονο. Τον σιλιοίμνησα, ήταν σοκαριστικό, το είχε κάνει εσπρέσο πρωτοσέλιδο θέμα. Για μένα έπρεπε να τόσει. Όλο το καλοκαίρι, κάθε μέρα. Δεν έχω ακούσει άλλη ανάλογη περίπτωση. Ποιος ή ποια το θυμάται, γιατί. Τέσσερις λεξούδες φτάνουν. Θα καταλάβουμε. Διακοπές στη Μύκονο. Ντάλα καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι το τέτοιο την αιτία. Ντάλα καλοκαίρι, Παναγιώτης Ταξίδης. Δεν ξέρω άλλη περίπτωση τέτοια. Ούτε Ελλάδα, ούτε εξωτερικό. Νέο παιδί, κούκλος, ποδοσφαιριστής, πίδα στο χρήμα, στον καμπιονάτο παίζει τόσα χρόνια. Ανανέωσε με τη Λέτσε, να τα λέμε και αυτά, το παιδί. Στη Λέτσε το ανανέωσε το συμβόλαιό του. Γιατί τον είχα υμνήσει. Πρέπει να το θυμάστε. Και να μην έχετε ακούσει την εκπομπή, να το ξέρει, είχε γίνει πολύ ντόρο θέμα τότε. Και σε πρωινάδικα και σε μεσημεριανάδικα. Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό ποτέ στη ζωή μου. Και ντρέπομαι. Δεν το έχω κάνει εγώ αυτό. Ποτέ. Θα ήθελα να το κάνω. Μαζί μας έχουμε τη Mr. Gold. Πίτσα, σικές μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι και μέχρι και 1 το πρωί. Σικές Νεάπολη, Εμπελόκη, Πολύχνη, Μετέωρα. Τι είναι αυτές τις περιοχές που λέω? Από αυτές μπορείτε να παραγγείλετε, αν μένετε εκεί. Είτε στο κέντρο για να παραγγείλετε μία εκ των προσφορών, τεράστιων προσφορών, όπως δύο πίτσες τετράγωνες, 70 εκατοστά, μόνο 12,5 ευρουλάκια. Τσάμπα πράγμα η Mr. Gold. Σχολιάζεται γιατί ενώ στην Ζάντα Θεοδωροπούλου έστειλε μήνυμα, εσένα θα σου κάνω 5 παιδιά. Και ζήσανε από τότε μια χαρά οι άνθρωποι. Όταν εγώ έστειλα μήνυμα σε κοπέλα, εσένα θα σου κάνω 3 παιδιά, μου έστειλε μήνυμα, δεν θέλω να σε ξαναδώ, τέλος. Και όντως δεν είχαμε την παραμικρή επαφή από τότε, ούτε καν τηλεφωνική, ούτε καν SMS-ική. FM κενό, μήνυμα αποστολή στο 54526, 3 διπλές Τσίρκο Μεντράνο από σήμερα έως και την Παρασκευή, 2 διπλές. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του, Παραστασάρα με Τάσο Ιορδανίδη, σκηνοθετεί η Θάλια Ματίκα. Απόψε, θέατρο Αμαλία, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Λίγο και πάνω το Radio City, στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει. 1983-84 σεζόν είναι αυτή η διαφήμιση, φίλε. Ασίξ Τάιγκερ. Ναι. Τα λεφτά είναι όλα αυτή. Ναι. Του φοράει Νικολούδης. Πολύ φαρδιές ρίγες. Ναι. Πούμα αριστερά, το σήμα του Ολυμπιακού τεράστιο δεξιά. Όμως, ναι. Τεράστιο και δεξιά. Δεν υπάρχει. Ο τύπος είναι δεν υπάρχει. Άρρωστος. Ο Λάκης Κρίσταλ έχει τη δημοφιλή σελίδα στο Facebook. Θρυλική βετεράνη. Απίστευτη συλλογή. Θα λυποθυμίσει. Δες τον εδώ πέρα. Δε ποιος είναι η φωτογραφία. Δες τον. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και με γραμμές ανοιχτές περίπου 2 με 3 λεπτά μετά την επιστροφή μας στον στούντιο. Δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ πέρα είναι η Τρόικα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Γραμμές ανοιχτές 2-31-0-287 και 3 8. FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 54-526. Τρεις διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μεντράνο από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Έτσι, μπορείτε να πάτε είτε σήμερα Τετάρτη, είτε αύριο Πέμπτη, είτε την Παρασκευή. FM και Τσίρκο αποστολή στο 54-526. Και πώς δίνουμε για θέατρο, πώς δίνουμε, 2. 2.
Δύο διπλές για θέατρο. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του. Ναι. FM Γενό Θέατρο, αποστολή στο 54-5-26. Μαζί μας έχουμε την CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χάλιων, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορριπαντικά. Κάλεστε τώρα. Ναι, τώρα. Στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά σας από τον χώρο σας. Μετράνο, είπαμε τρεις διπλές. Μετράνο πηγαίνεις από σήμερα έως και την Παρασκευή. Είτε από και μετά είναι βράδυ. Το θέατρο είναι απόψε, είναι η πρεμιέρα. Δύο διπλές για απόψε θέατρο Αμαλία. Και έχω φάει κόλλημα τώρα, δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Ποιος είναι ο σύζυγος της άλλης Ματίκα. Έχω φάει χοντρό κόλλημα. Άντε, Θάλια, βγες, πες. Χοντρό κόλλημα. Το φαντάζομαι να γίνει και αυτό, ας πούμε. Okay. Το λέω αυτό επειδή σκηνοθετεί η Θάλια Ματίκα τον Τάσο Ιορδανίδη, έτσι. Γι' αυτό δεν το είπα έτσι κουτουρού, ας πούμε. Να βιώσεις. Έχεις κανένα πρόβλημα, εγώ είμαι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή τσίρκο ή και τα δύο. Αποστολή στο 54-520. Μπορεί να πας θέατρο απόψε και να κερδίσεις και τσίρκο, να πας με τον κανακάρι σου, με την κανακάρισά σου, ξέρω εγώ, αύριο. Μεθαύριο, Παρασκευή. Να πω κάτι, αυτές τις ημέρες θα δούμε και προσκλήσεις για κάποιες συναυλίες που είναι στο θέατρο Δάσους. Δηλαδή, παράδειγμα, ίσως να δίνουμε αύριο για τους Χαΐνιδες, Λαϊβάρα, στο θέατρο Δάσους. Σου απάντησε μήνυμα του 283. Προφανώς Αριανάκη, τον καλημερίζουμε με αγάπη, λέει: σου απάντησε έτσι η κοπέλα Μάριε, για να μην συνεχιστεί η ράτσα, μάλλον. Λέσε, με τρομάμα, μακάβριο. Επειδή είπα, έστειλα μήνυμα, εσένα θα σου κάνω τρία παιδιά. Και μου το έκοψε, τέλος, δεν ξαναβρεθήκαμε. Ενώ τον Ταχτσίδη άλλη τον αγάπησε, τον έχει, είναι μαζί και περιμένουμε τρίτο παιδί με το καλό και θέλουμε να κάνουν και άλλα δύο. Που έστειλε μήνυμα, εσένα θα σου κάνω πέντε παιδιά. Και συνεχίζει. Χρύσανθος, πότε θα βγουν οι ημερομηνίες για φιλικά στην Ολλανδία, Θωμάς από Εύωσμο. Νομίζω ότι ένα βγήκε, δεν βγήκε. 12 του μηνός με Αϊτχόφεν. Και 18 του μηνός Βικελίδης με Ατρόμητο. Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, είναι πληροφορία. Ναι, οκ. Okay. Μου μπήκε κάτι κάπως. Ακούστηκε κάτι για West Ham. Φιλικό δικό. Με την Αϊτχόφεν που θα παίξετε, στο γήπεδο της Αϊτχόφεν ή. Όχι, σε ένα γήπεδο 7.000 θέσεων. Το γράφουμε ακριβώς που είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Κοίταξε, σε αυτές τις χώρες διοργανώνουν τέτοιου είδους φιλικά σε κάποια γήπεδα τα οποία βέβαια. Είναι 7.000 θέσεων και είναι σαν να είναι η Τούμπα, ας πούμε, σε εγκαταστάσεις. Ναι, και κούκλα, ναι, εντάξει. Ναι. Είναι όλα εξαιρετικά. Εντάξει, πολύ ωραίο αυτό. Γραμμές, παιδιά, είπαμε ανοιχτές, έτσι. Μας 23... έφερε ο τέτοιος. Α, έφερε ο... Και από πίσω έχει Ατρόμητο. Το έφερε ο Δημήτρης. Ναι. Δεν υπάρχει. 1980. Καλημερίζουμε... Ναι, καλημερίζουμε Δημήτρη Λίντζ και Ηρακλή. Μορφή της πόλης, δεν σχολιάζω. Μορφή της πόλης ο Δημήτρης. Με απίστευτη συλλογή ποδοσφαιρικών items. Απίστευτη συλλογή ο Δημήτρης. Απίστευτη. Και ελληνικό ποδόσφαιρο και ξένο, κυρίως βρετανικό. Όταν λέμε ξένο, βασικά βρετανικό. 2310-287-888. Περιμένει ήδη ο πρώτος πελάτης. Καλημέρα. Καλημέρα. Προπονητής εκεί ο Μίτσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Θωμάς Στόντον, ο παδός του Ηρακλέους. Κοίταξε, πάω δικαιολογώ την κοπέλα, γιατί μπορεί να βάζει νάρκες στο δωμάτιο με τα CD και με τα προγράμματα. Οπότε σου λέει, άσε μου πάει το παιδάκι και. Α, το πας έτσι. Ναι, εντάξει. Πάντως δεν είναι άδικο, ρε Θωμά. Στον Ταχτσίδι οι άλλοι, θα σου κάνω πέντε παιδιά, είναι μαζί αγαπημένοι, παντρευτήκανε. Εμένα οι άλλοι, τέλος λένε. Ναι, γιατί ο Ταχτσίδι μπορεί να τα συντηρήσει, ενώ εσύ όχι. Η Ζέτα με το κουνέλι τώρα, δεν ξέρω. Η Ζέτα με το θεωρεί τον Ταχτσίδι κουνελόμορφο. Όχι, ρε, εντάξει, η κοπέλα, ναι. Άλλο κουνέλι. Πάω σε αυτό που είπες για σχετικά με συναυλίες και συνάντηση πολλούς αργανούς. Ναι. Τουλάχιστον το κομμάτι της εναλλακτικής μουσικής που ξέρω ότι και εγώ πηγαίνω σε συναυλίες. Κάθε σχολιάζω, εσύ, ναι. Αν πούνε οι αργανοί, δεν λέω για μας. Αν πούνε οι αργανοί ότι δεν πάμε, δεν κόβουμε εισιτήριο, δεν πάμε. Οι συναυλίες δεν γίνονται. Εντάξει. Δεν λέω για το metal. Metal δεν έχω άποψη. Ναι. Εντάξει, αλλά... είναι αργανοκρατούνται συναυλίες. Ναι, κυρίως εννοείς στο alternative και στο indie. Στο ναι. Alternative, στο alternative. Ναι. Στο alternative κυρίως, ναι. Σωστό. Χθες πάρα πολλούς αργανούς. Και Ηρακλειδής. Και Ηρακλειδής. Δεν μου λες. Δεν λέω για μας. Ναι. Κυρίως, αλλά και εμείς. Ναι, τον δικηγόρο τον ξέρεις που σου λέω που βγήκε έξω στην πρώτη νότα στο You'll Never Go Alone, που είναι United Ηρακλής. Πρέπει να τον ξέρεις. Με τις αβοριτούλες. Ναι. Μορφή. Ναι. Πολύ ναι, μορφή ναι. Του κέντρου. Τον βλέπω κατευθείαν βγαίνει στην πρώτη νότα. Μου λέει πάω γιατί θα ξεράσω εδώ μέσα. Λέω βγαίνω κι εγώ. Βγήκαμε έξω κανονικά. Έγινε, παιδιά. Ωραία Θωμά, να είσαι καλά παλικάρι. Να είσαι καλά. Το καλό. Είπαμε για James, δεν δίνουμε προσκλήσεις, αλλά να είστε έτοιμοι, θα δίνουμε προσκλήσεις για το μάλλον κορυφαίο live του καλοκαιριού στην πόλη, Clutch, Black Rebel, Motorcycle Club και Planet of Zeus μαζί. Και οι τρεις στο Fix Open Air, να είστε σε ετοιμότητα. Θα δίνουμε γι' αυτό, το οποίο είναι λαϊβάρα, δεν παίζεται. Για μένα αυτό θα μπορούσε να είναι το κάθε group μόνο του.
Και είναι και τρία μαζί. Δεν υπάρχει αυτό. Άλλη γραμμή περιμένει η Σωτήρη. Παιδιά, μπορείτε να καλείτε. Βλέπω μηνυματάκια εδώ πέρα. Αχ. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία, Χρυσάνθε? Το ξέρω, ρε, 18 Ιουνίου. Ένα μήνα. Τι ένα μήνα. Πώς θα κάτσεις? Πότε θα πάω? Ναι, πότε θα προετοιμασία, πας. Τι εννοείς, στην Ολλανδία? Στην Ολλανδία, ναι. 1η Ιουλίου. Α, με 12 Ιουλίου. Α, πρώτο σταδίο που θα είναι? Πρώτο σταδίο που θα γίνει? Μια εβδομάδα εδώ, ρε φίλε. Α, εδώ. Τι απάντησε, πάμε ένα μήνα στην Ολλανδία. Αγαπημένος ακροατής ο 716 λέει, αν έστελνες και εσύ για 5 παιδιά, ίσως να είχες κάποια ελπίδα παραπάνω. Καλό, καλό λογικό μου ακούγεται. Θα μας πεις για την Μύκονο. Νύχτες στη Μύκονο. Για την Μύκονο το αφήνω ακόμη λίγο. Για ποιον λόγο είχα υμνήσει ολόκληρη μέρα Παναγιώτη Ταχτσίδη για τις διακοπές σου στη Μύκονο. Το προ-προηγούμενο καλοκαίρι. Πάει κάπου το μυαλό μου. Ήταν 7 μέρες στη Μύκονο. Πες το. Πες το. Ότι βγαίνει μόνο στα βράδια. Άκου τι είπε. Καλά, αυτό είναι κάτι το αμάντε. Είπα, δεν το έχω κάνει ποτέ εγώ. Έχω πάει σε νησί μόνος μου 859 φορές. Ότι γύρισε εκκλησίες. Βγαίνει μόνο στα. Όχι. Καλά, αυτό λίγο εντάξει το παιδί. Εντάξει. Αυτό καλό. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε. Όχι. Τι ήταν αυτό, ρε. Όχι. Το έχεις βάλει, δεν το θυμάμαι την απάντηση. Έμεινε το παιδί στη Μύκονο ή 6 ή 7 μέρες. Στη Μύκονο. Μιλάμε όχι όταν τον ήξερε η μάνα του, πρόπερση, έτσι. Καμπιονάτο, Εθνική Ελλάδος, ταξίδιζε, παιδιά. Το έκανε αυτή όσο έμεινε εκεί, μια εβδομάδα, ας πούμε. Ή το έκανε μια φορά. Κάτι είχαν οι διακοπές του. Κάτι 6 μέρες στη Μύκονο. Κάτι το. Εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση ανάλογη. Ούτε μία. Ούτε με Έλληνα, ούτε με ξένο. Σταρ. Ναι. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. 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 Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Την Κυριακή έχει προπόνηση πάλι ο άλλος, έχει προπόνηση στον Καναδά. Σε είχε για μια συναυλία, για κανένα θέατρο. Ναι. Και όταν της μπουμπούνεις αυτό που ήθελες να την πεις, κατατρώμαξε το κορίτσι. Με προσβάλλεις. Σιγά, εσύ δείχτηκες. Με προσβάλλεις. Δηλαδή μου λες ότι η κοπέλα με εκμεταλλευότανε. Καταρχάς, περίμενε. Βγήκαμε 2 φορές με την κοπέλα. Και αυτή η κοπέλα. Βγήκαμε 2 φορές. Μία για καφέ και την άλλη για φαγητό. Είδες, παιδιά, ρε, παραδειγμάς. Και το βράδυ που γυρίζω σπίτι, τη στέλνω αυτό το μήνυμα. Τρέχα τα σάλια σου. Έτσι. Εγώ πάντως δεν της πήγαινα ούτε σε συναυλίες, ούτε σε θέατρα, ούτε παιδιά, τίποτα. Ναι. Εσύ είτε... καμιά, για κάνα μπάνιο, για κάνα φαγητό, ναι. Για κάνα εσύ. Παιχνίδι. Κοκό. Ναι, εγώ. Πού, στην Ταυσκένδη, πού. 15 χρονών ήρθα εδώ, ρε φίλε, ποια Ταυσκένδη. Α, από 15, sorry, από 15 είσαι εδώ. Ναι. Εγώ δεν ξέρω πώς Κώστα, έχω την εντύπωση ότι ήρθες εδώ πέρα τίποτα 22-24, έτσι κατάλαβα εγώ. Α, δεν κάνω πλάκα σου. Τελείωσε το γυμνάσιο και ήρθα. Α, ωραία. Συγγνώμη, ναι. Σοβιετική Ένωση, πού έμενες, ποιο μέρος, δεν μας το έχεις πει ποτέ. Κοντά στην Ταυσκένδη. Πώς λέγεται το μέρος? Τι πώς λέγεται το μέρος? Αν θες το, αν θες το λες. Όχι. Αν θες. Ωραία, τέλος. Και να σου το πω, δεν πρόκειται να το ξέρεις. Ωραία. Είναι μια κομμόπολη. Ναι, παλικάρι μου, δεν είπα για να πλουτίσω τις γνώσεις μου. Σε μια πόλη 80.000 κατοίκων για τη Σοβιετική Ένωση ήταν κομμόπολη. Ναι. Οπότε μάλιστα. Δεν την ξέρει κανένας. Ναι. Και αναφέρομαι τη Ταυσκένδη που είναι γνωστή, γιατί αλλιώς τον λες στον άλλον πόλη και νομίζει είναι χώρα. Σωστό, ναι, εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Παλικάρι μου, Ταυσκένδη, εννοείται, την ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, μάλλον δεν επέμενες σωστά και πολύ, Μάριε. Τι πολύ κάτι είναι, δεν έκανε σωστά, διότι τη γυναίκα τη διαλέγεις, αλλά μετά σε διαλέγει αυτή. Καλό. Πρώτα τη διαλέγεις εσύ και μετά σε διαλέγει αυτή. Καλό, μου άρεσε αυτό. Διαλέγουμε αυτήν που μας διαλέγει. Ωραία, ναι. Καλά, εγώ τι έκανα λάθος, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έριξε τα αυτιά σου κάτω, ζήστε το μήνυμα τέλος και δεν απάντησε κι άλλα. Εσύ το ξέρεις αυτό, εγώ, εμένα ένα πράγμα με επηρεάζει πάνω σου, που εξυμνήσεις συνεχώς το δυνάστη. Λες τα καλύτερα για το δυνάστη, για τους παίχτες τους που φορούσαν εκείνη τη φανέλα από εδώ, το σήμα από εκεί, το έτσι, το σορτσάκι, την κάλτσα. Ναι. Και τον ΠΑΟΚ τον έχεις σκυλοβρήσει 100 φορές. Προφανώς δεν με ακούς. Έχω εμηνήσει φανέλα άμπρο ΠΑΟΚ με το μικρό το ρομβάκι χωρίς γράμματα. Δεν σου λέει για τη φανέλα, ρε, κάνεις και το χαζό τώρα, κάνεις και το χαζό. Για φανέλα, ρε, φίλε, γενικά για το σύλλογο μιλάμε. Άρα, κότσο, γενικά για το σύλλογο, για το δυνάστη, να πούμε που τον εξυμνεί συνεχώς, να πούμε η Ολυμπιακάρα και η Ολυμπιαρακάρα με μεγαλύτερη μεταγραφή. Φίλε, μιλάω για Τάκη Νικολούδη και Βαγγέλη Κουσουλάκη, ρε φίλε. Γιατί δεν μας λες ξεκάθαρα ότι... Άρμα μάχης που ξέρει να τον ομπάλα. Πες μας για το μεγαλείο του κόσμου του Ολυμπιακού, άντε να σ' ακούσουν κύριε Κλειδί. Γιατί δεν μας λες ξεκάθαρα ότι έχεις μεγάλη συμπάθεια προς το σύλλογο του Πειραιά. Του Πειραιά. Ναι, του Πειραιά, Μπέρεα κιόλας. Ναι. Που πήγαν να βγουν εκεί πέρα από την πρώτη Κυριακή, δεν μπόρεσαν να βγουν. Δεν είναι όλοι χαϊβάνια στον Πειραιά.
να τους ψηφίσουν 80%. Με 57 με το ζόρι βγήκανε. Και την άλλη φορά δεν θα βγούνε. Ναι, ναι. Προσωπικά. Κουμάντο ή Πινέζες εκεί. Προσωπικά και εδώ στον αέρα και εκτός αέρα με τον Παναγιώτη, το είπα και το έλεγα για χθες. Πραγματικά με συγκίνησαν οι τοποθετήσεις του υποψηφίου που βγήκε τρίτος στον Πειραιά. Που είπε ρε παιδιά, και εμείς Ολυμπιακοί είμαστε. Το θέμα δεν είναι Ολυμπιακός στην πόλη. Ναι, καπελώντα τι, Ολυμπιακός. Κι εγώ είμαι Ολυμπιακός, λέει. Και κάποιος που δεν ζει εκεί πέρα και απλά ακούει ρε παιδί μου, λέει. Τα προβλήματά μας, λέει, είναι η καθημερινότητα του Πειραιά. Που έχει 155 προβλήματα. Τι είπε Μάρη αυτός, και εμείς Ολυμπιακοί είμαστε, έτσι είπε. Είπε ο άνθρωπος, δεν έχουμε τον Ολυμπιακό, λέει κάτι. Αλλά κατεβαίνουμε, λέει, για να λύσουμε του Πειραιά τα προβλήματα. Όχι να φωνάξουμε, ζει το Ολυμπιακό. Ο Ταχτσίδης πήγε με τους γονείς του στη Μύκονο. Όχι μόνο με τους γονείς του. Έβγαινε μαζί τους. Με την αδερφή του και με το ανιψάκι του. Χωραφά. Και ήταν όλη τη μέρα μαζί τους. Αν ξέρετε άλλη περίπτωση ανάλογη να μας την πείτε. Πάμε τη Μάρμο και ένα κρυθαράκι στη Μύκονο. Νέο παιδί. Νέο παιδί. Ωραίος γκόμενος. Football star. Ντροπή αυτά που λες. Έξι μέρες στη Μύκονο. Ποια είναι ντροπή. Ωραίος γκόμενος. Ωραίος γκόμενος. Ντροπή. Σ' ακούνε αγοράκια. Ωραίο παιδί δεν είναι. Ωραίο παιδί. Τι ωραίος γκόμενος ρε. Μας δουλεύεις. Ωραίος γκόμενος το λένε γκόμενες. Ωραίο παιδί. Ο Ασλαμάς τι είναι. Εσένα. Το άρεσε. Σου είπα και χθες κάτι. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό, Κώστα. Σου είπα και χθες κάτι, Κώστα. Έμαθα, πληροφορήθηκα κι εγώ. Σου είπα και χθες κάτι. Ναι. Να είσαι πλέον ανοιχτόμυαλος. Η πόλη είναι ανοιχτόμυαλη πλέον. Ναι, κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Είναι ανοιχτόμυαλη η πόλη. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Έχω ζήσει σε Σοβιετική Ένωση και τώρα ζω σε Καπιταλιστική Ένωση. Και θα δεις τώρα. Έχω δει πιο πολλά από σένα, φιλαράκι. Και θα δεις τώρα κάτι gay pride που θα γίνονται. Εδώ στην Ελλάδα, αλλά στη Ρωσία δύσκολα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έπεσαν κάτι μάπες στη Μόσχα να πούμε και δεν ξαναπήγανε. Η χριστιανική αδελφότητα της Μόσχας πήγε. Άρα περίμενε, σταμάτησε η Ρωσία να έχει γκέι. Όχι, δεν έχει γκέι. Παρέλαση δεν έχει. Γιατί το γκέι είναι παντού είναι. Η μάπα εντωμεταξύ ξέρεις τι είναι. Η Κίνα έχει και η Αμερική. Η μάπα που λέει έπεσε ξέρεις τι είναι. Η μπάλα στα Κυπριακά. Παρέλαση δεν θα κάνουνε. Καλά αυτό τώρα εντάξει. Δεν θα κάνουν παρέλαση απλώς. Ας κάνουν ό,τι θέλουν στα σπίτια τους. Παρέλαση δεν θα κάνουνε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν θέλουμε να πούμε. Τα πολύχρωμα ξέρεις πότε τα βλέπουμε στη Ρωσία εκεί όταν περπατάνε, όταν έχει ουράνιο τόξο φίλε. Μου κάνει, λίγο φασιστικό, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και καλά μυαλά να πούμε, μήπως άμα αλλάξει λίγο μυαλά, μήπως σου κάτσει καμία να κάνει κανένα παιδάκι. Δες τον ντοκιμαντέρ. Έχει χρόνο, να ξέρεις. Δες, κατέβασε τον ντοκιμαντέρ. Α, δεν έχει πολύ χρόνο. Γιατί ρε Μάριο, ο Μπέκαμ δεν πηγαίνει με την οικογένειά του διακοπές. Κατέβασε τον ντοκιμαντέρ. Με την οικογένειά του πηγαίνει διακοπές. Να σας καλημερίσω. Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα. Ναι, με τους γονείς. Ένα καλημέρα Κώστα, να είσαι καλά αγόρι μου. Δεν υπάρχουν γραμμές, μπορείτε να καλείτε. Ένας ακόμη προλαβαίνουμε. Έναν ακόμη. Δείτε το ντοκιμαντέρ με τους πλασίμπο στη Ρωσία. Πλασίμπο. Δείτε το. Είναι πραγματικά καθηλωτικό. Η Ρωσία σήμερα και τα εναλλακτικά κινήματα. Και το τραβάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και πώς η τέχνη παλεύει κόντρα στον Πούτιν και τον νέο καθεστώς. Μάλιστα. Έτσι. Σας το έχω πει. Και κάποιοι θέλουν να τους Ρώσους εδώ, είδες φίλε. Με το συγκλονιστικό. Για πες μου αυτό με τον. Είναι απόφαση δικαστηρίου αυτό το Σαλμπικίδη. Κάτι μου είσαι να σε. Α, είναι δικαστηρίου απόφαση, είναι άλλο, έχει διαφορά. Γιατί εγώ το πήρα αλλού. Ας κυλωθεί ο Βρίζας να τα δώσει. Όχι, εδώ υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λέει το πάει αλλού το πράγμα. Πού το πάει. Αγαπητέ μου. Ναι, ε, ναι. Δεν ξέρω, ναι. Τι, πού να το πάω. Δεν το γράφουν οι ρεπόρτερ σου. Όχι. Αγάπη, για πέντε. Ο Βρίζα δεν είναι. Δεν είναι. Τα 97 είναι η απόφαση. Α, να το. Ο Σαλπιγκίδης δάνεισε 65.000 ευρώ στον Βρίζα και εκείνο. Δεν τα επέστρεψε ποτέ. Το άλλο είναι θέμα. Πρόσεξε λίγο. Το άλλο είναι θέμα. Μπορεί να του δώσει χωράφι στη Χρυσούπολη. Φίλε, βγαίνει ο προπονητής ο πρώην του Άρη και λέει ότι ο Ραούλ Μπράβο είχε δανείσει 300.000 στον Καρπίδη. Είναι θέμα, δεν είναι δήλωση. Δεν μας αφορά. Σωστά λοιπόν αναπαράγεται και παίζει στα site. Σωστό. Αυτό γιατί δεν παίζει. Εδώ πέρα αυτό είναι Sport FM. Αυτό τι είναι, πουλή είναι τι. Αυτό είναι Sport FM. Στα ίδια. Όχι, ρε φίλε. Δεν κατάλαβες. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ δεν το βγάλαν το Καρυπίδη. Μα τώρα. Να βγάλουν και αυτό. Τώρα κόλλοκα αυτό έγραφε. Α, και το για το Βρίζα γράφει. Μπορεί να πήρε αγροτεμάκι στη Χρυσούπολη. Και ο καημένος ο Χριστόφορος. Αγροτεμάκι. Ο Χριστόφορος. Και ο Καρύ πήρε ένα αγροτεμάχιο στη Μαδρίτη. Μήπως τα εξαπλασίασε. Του ζήτησε ένα 50 ευρώ και δεν είχε να δούμε. Του ζήτησε ένα 50 ευρώ ο Χριστόφορος για να του δώσει. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Πριν από 6 χρόνια. Μην καλείτε άλλη. Άκη, ιδιωτικό συμφωνητικό, φίλε. Κάτσε να πάρει τη γραμμή, βρε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τα δώσουμε. Καλημέρα, μ' ακούτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι.
Έλα, έλα ρε Μάρη, Νίκος. Ο Νίκος, ναι, ναι, οπαδός. Οπαδός. Ναι. Τώρα ρε Μάρη, θα ακούσεις τώρα, περίμενε λίγο. Ναι. Λίγο που θα. Αποχθές, αποχθές είναι. Ακούς. Ναι. Συγκλονιστικό κομμάτι. Μαριέ. Ναι, συγκλονιστικό κομμάτι. Μαριέ, έχεις πολύ κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ και με τη Λίβερπουλ. Τι γίνεται με σένα να πούμε. Καθόλου, δεν έχω κόμπλεξ. Πώς το διακρίνεις. Πολύ μεγάλο κόμπλεξ. Δηλαδή, σε φάση ρε παιδί μου σκέφτηκα πες, γίνεται ένα τρελό σενάριο και παίζει ΠΑΟΚ Λίβερπουλ τελικό Champions League. Ημίγυμνος μπροστά στην 4 κάνω κερκίδα. Μαρή, εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Ημίγυμνος μπροστά στην 4 κάνω κερκίδα. Όχι, όχι Μαρή, άκου. Εγώ μη γυμνός από τη μέση και κάτω θα είναι. Μπροστά στην 4. Μάρι, θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και θα βγεις στο στούντιο με ποντιακή λίρα, ρε φίλε. Μπορεί. Μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει. Με άλλη αυτό φανέλα που μπορεί να γίνει. Τόσο ωραίο. Ναι, ευχαριστώ. Σε παραδέχομαι. Εντάξει, γεια σας παιδιά. Καλό παιδιά. Πότε παίζουν αυτή η Αγγλία, Μάρι, πότε παίζουν. Αύριο. Διπλά παιχνίδια είναι. Διπλά, ναι. Το πρώτο είναι Ολλανδία. Ρότερνταμ. Το πρώτο Ολλανδία. Ολλανδία, ναι, ναι. Ολλανδία-Αγγλία. Sorry, Παναγιώτη, δεν ξέρω. Τι, περνάει κάποιο, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις. Οι νικητές παίζουν τελικό. Ναι. Και πάνε κατευθείαν Euro. Ναι. Μάλιστα. Πάνε Euro και νομίζω πηγαίνουν και με κάτι, με κάποιο αβαντάζ. Αυτές που αποκλείονται. Θα παίξουν σε κάτι πάλι κάτι με αυτούς από τους ομίλους τώρα που παίζουν προβληματικά κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την Injection Service. Απόνος 18 στην κάτω τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψυχασμού. Chief C και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Ευχαριστούμε την Injection Service που είναι μαζί μας την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάτι να διαβάσει λίγο, παιδιά, ο Χρύσανθος είναι επίγον. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και για άλλους λόγους πολιτικούς, ίσως υπήρξε πέρσι το καλοκαίρι μια ευκαιριακή σύγκληση ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, οι δύο ΠΑΕ φέρονταν να συνεργάζονται στις εκλογές της ΕΠΣ Ετωλοακαρνανίας, στις εκλογές της Football League και στις εκλογές της Super League με σκοπό να μην εκλεγεί ο υποψήφιος που θα στηρίζει η ΑΕΚ. Λεγόταν παράλληλα ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ήταν σε συνεννόηση και για την εκλογή των μελών των πειθαρχικών οργάνων, αλλά και για την επιλογή των προπονητών των εθνικών ομάδων. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μαζί. Ταυτόχρονα υπήρξε και η περίφημη συνάντηση στο Sofitel. Αυτή η σύμπραξη όπως εκείνησε η έλεξη ήταν ευκαιριακή εκείνη προσωρινά για να εξυπηρετηθούν κοινά συμφέροντα. Άλλωστε η ΑΕΚ τους νίκησε στην Ανατολοκαρνία και στην οργάνωση Super League. Με κατέβαση υποψηφίου χωρίς να χάσει αυτό το βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ θα ψήφισε τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού. Μας πιάσατε στα πράσα. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Αυτά που τα γράφει το ΠΑΟΚ 4. Σπορ FM. Α, Σπορ FM. Συνογραφική. Δεν το είδα. Ανεβαίνει στην υπόλοιψή μου το Σπορ FM αυτά που γράφει. Μπράβο στο Σπορ FM. Το οποίο έχει το θέμα του. Ρουμενίγκε, τι λέει Ρουμενίγκε. Τι λέει Ρουμενίγκε, καμία πρόταση για τον. Ναι, για Σανέ. Για Σανέ. Ο Καρασαλίδης στην Ξάνθη. Ο Αριστοτέλης, έλα Αριστοτέλη, καλή συνέχεια καριέρα. Πήγε Λουκούμι. Πήγε εκεί Λουκούμι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά αδέρφια, τελευταίο break για σήμερα. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Τσίρκο Μεντράνο, πηγαίνεις από απόψε μέχρι και αύριο. Και δύο διπλές για την πρεμιέρα. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του απόψε, θέατρο Αμαλία, ώρα 9, FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις θέατρο ή τσίρκο ή και τα δύο. Αποστολή στο 54-5-26. Άμα τη επιστροφή μας, οι γραμμές ανοιχτές. 23-10-287-888. Άιντε, παιδιά. Μας πήρε, ανηφόρα για τα πάνω, για τις 12. Τελευταία 19 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις μία από τις τρεις διπλές για το τσίρκο Μεντράνο, το οποίο κλείνει την φετινή παρουσία στην πόλη μας την ερχόμενη Κυριακή, και μία από τις δύο διπλές για την Παραστασάρα. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του με τον Τάσο Ιορδανίδη, σκηνοθετεί η Θάλια Ματίκα, στο θέατρο Αμαλία απόψε, ώρα 9, FM και ονόματι επώνυμο, δίπλα θέατρο ή τσίρκο και τα δύο, αποστολή στο 54-5-26. Για αύριο έχει ο Θεός, θα δούμε, είπαμε, δύσκολες μέρες ξεκινάνε για μας, το βλέπουμε εδώ πέρα. Αποσύρθηκε, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, δεν το διάβασα, δεν έδινα, δεν ξέρω για εσάς, δεν έδινα ούτε μία στα χίλια. Ούτε μία στα χίλια. Δεν ξέρω αν ο Παπαδόπουλος έδινε. Μπορεί να πει και βλάκα. Βλάκα, εγώ ήμουν σίγουρος. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί. Οι γραμμές ανοιχτές, 23-10-287-888. Η γυναίκα, η Αμερικανίδα, η οποία είχε κατηγορήσει τον. Είχε κάνει. Είχε κινηθεί νομικά αντί του Κριστιανού Ρονάλντο για βιασμό, τελικά αποσύρει
την καταγγελία της. Η Κάθριν Μαγιόργκα, όχι Μαγιόρκα, Μαγιόργκα, τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση το 2009. Τώρα λέει πάει, το καθαρίζει, αποσύρει την καταγγελία και έτσι η Juventus έχει αποφασίσει να μην ταξιδέψει η ΣΥΠΑ για να πάρει μέρος στο International. Άλλο αυτό, δεν έχει καμία σχέση με αυτό τέλος πάντων. Αλλά ούτως ή άλλως δεν πήγαινε η Juventus, δεν πάει τώρα και ο Ρονάλντο. Οκ. Okay. Περίοδο. Εσύ το περίμενες, Μανακάκη. 500 χιλιαρικά και στην άκρη. Να τις αποσύρει. Θα αποσύρεις. Εγώ δεν το περίμενα. Το οφείλω να ομολογήσω ότι πραγματικά σοκαρίζομαι. Δεν κανονικά. Σοκαρίζει, δεν το περίμενα αυτό. Εγώ έλεγα θα πάει η υπόθεση μέχρι το τέλος. Θα την κυνηγήσει η γυναίκα μέχρι το τέλος. Θα πάνε στα δικαστήρια. Μουσική, Σωτήρη. 15 λεπτάκια έχετε μπροστά σας για να μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να στείλετε ένα μηνυματάκι πικάνικο, όπως αυτό για να σχολιάσετε το ότι πήγε με διακοπές με τους γονείς του ο Ταχτσίδης στη Μύκονο πρόπερση. Μαζί μας έχουμε τη Repair Store, χάλασε η μπαταρία του κινητού Samsung, έσπασε η οθόνη από το Huawei κινητό. Α, η λύση. Repair Store. Τρία καταστήματα. Πού τα βρίσκουμε αυτά? Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Βασιλής Σόλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο repairstore.gr. Σαν σήμερα για πρώτη φορά δημιουργήθηκε η γραμμή του τρυπώντου στην Αμερική το 1961, στον Τύρι Δασκαλάκη. Ναι, αυτό διάβασα σαν σήμερα. 6,71 λέει ήταν. Σαν μεθαύριο, τι, 8 Ιουνίου. Γενέθλια και αυτός. Συγγνώμη. Πάμε ξανά για πρώτη φορά τρίποντο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, το 1961. Από τότε έχουν τρίποντο αυτοί. Ναι, από το 1961, ναι. Σαν σήμερα. Σε αγώνα κολεγιακού, δεν θυμάμαι τι. Το πρώτο τρίποντο. Καλή ερώτηση. Αυτό το έχουμε βάλει και άλλη φορά θέμα. Με σένα. Σταυρόπουλος. Πες μου ομάδα. Ο Σταυρόπουλος ο Νίκος. Ναι. 61-80. Κάτσε, με φανέλα πάω. Ναι, όχι με γυμναστικό. Ναι, σεζόν 84-85. Πανιώνιος πάω και 61-80. Στο τρίτο δασκαλάκι. Πήγα να βγει διάβαστο, αλλά σου είπε και το σκορ του αγώνα, έτσι. Ναι, τι. Ναι. Ωραίο ραδιόφωνο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ραδιόφωνο. Εισπράττει να παίξει ο κόσμος, είναι φανταστικό. Να πω την αμαρτία μου. Ντα. Για το τρίποντο, εγώ νόμιζα οι Ηνωμένες Πολιτείες, έκανα πλάκα. Πότε πήγε? Μέσα με τέλη 70's. Όχι, το 61. Έχουν το 61 τρίποντο. 61, λέω, ναι. Απίστευτο. Ναι. Εγώ ειλικρινά δεν κάνω πλάκα. Θα έλεγα, αν το έβαζε σαν ερώτηση, πες το κάτι, θα έλεγα μέσα 70. Έμεινε ευχαριστημένο με τη συναυλία χθε. Oh, καλό, ναι, καλή. Καλή. Εντάξει, τι βάλω. Καλή. Λίγο πάνω από το διεκπεριωτική. Λίγο πάνω. Λίγο πάνω από το διεκπεριωτική. Καλύτερη από το 2017. Καλύτερη από το 2017. Πάρα πολύ καλή εισαγωγή. Πολύ καλή εισαγωγή, δυναμική. Κάπου από το τρίτο κομμάτι με έκτο, σαν μου φάνηκε μία... Τι? Σαν κυλίτσα, κάτι διεκπεριωτικό. Τους έχω δει και τρεις φορές. Δεν ξέρω, ήταν τρίτη φορά. Δεν ξέρω. Ήταν άλλοι που τους έχουν δει πέντε φορές. Δηλαδή, έχουν παίξει πάρα πολύ dropkick. Και Αθήνα. Έχουν γίνει και πολλές εκδρομές για εξωτερικό. Ξέρω, παιδιά πήγαν. Όχι, εδώ είναι δεύτερη. Ήταν. Δεύτερη. Ναι. Τους έχουν δει πάρα πολύ Θεσσαλονίκη. Και στην Αθήνα και στην Ιταλία και στο Βερολίνο. Θυμάμαι εκείνη την εκδρομή στο Βερολίνο. Είχαν πάει από εδώ πέρα, νομίζω, δύο πούλμαν, τρία. Τώρα να δούμε. Σάββατο Iggy Pop. Πού? Να πάτε, αξίζει κάτω. Κάτω, ναι. Απλατεία νερού, ναι. Ναι. Νερού. Τέτοιο αξίζει. Cure. Η Cure είναι, νομίζω, τέλη Ιουνίου. Ή αρχή. Τέλη Ιουνίου, με αρχές Ιουλίου, κάπου εκεί. Ναι. Κάπου εκεί. Τα μπλουζάκια καλά. Άστο. Σε merchandise δεν παίζονται. Ναι. Για μένα τους βάζω στις πέντε κορυφές, δεν μπορούν να τα φέρουν όλα. Εντάξει. Δεν είχαν κανένα με την προηγούμενη φορά. Κανένα. Όλα διαφορετικά. Έχω 5-6 t-shirt, πόσα έχω. Σε merchandise είναι απίστευτη η Dropkick. Απίστευτο merch. Απίστευτο. Απίστευτο. Και t-shirt και hoodies και αυτοκόλλητα και πόστερ και σκουφάκια, το baseball cap. Άστο. Την άλλη φορά είχαν και κάλτσες. Τι είχαν, δεν υπάρχουν. Σε merch είναι απίστευτη. Βάλε τέτοιο ρε εσύ. Βάλε το It's a Long Way to the Top. Τον ACDC από Dropkick. Βάλε το It's a Long Way to the Top. Σήμερα 10 πρατέρτο. Πορτογαλία, Ελβετία. Σήμερα είναι νομίζω, αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Πορτογαλία, Ελβετία. Φόλα, Ελβετία είμαστε, εννοείται. Δεν είναι το θέμα. Κανονικά. Πάντως, πάλι δεν μου διευκρίνεις ποιοι περνάνε, ποιοι δεν περνάνε. Δεν το, Παναγιώτη. Ναι. Χαμπάρι δεν με συμπάρει με αυτό. Δεν έχω ασχοληθεί. Θυμάσαι και ότι έγινε θέμα, κανείς δεν απάντησε, ρε παιδί μου. Γίνεται αυτό, αυτό και αυτό. Έτσι. Περίμενε λίγο. Σωτήρη, ας το πάει την αρχή. Ας το πάει την αρχή. Πάνε λίγο χωρίς μουσική. Από τα δύο αυτά ζευγάρια πάνε τελικό. Ναι. Πάλι αυτό. Ναι. Όποιος πάει, πάει κατευθείαν στο Euro. Ναι. Και με ένα βαντάζ. Με κάποια βαντάζ.
Αυτό. Το μόνο σίγουρο αυτό. Παραπάνω δεν έχω ασχοληθεί, Παναγιώτη. Ναι. Δεν βγάζω άκρη. Το γύρο το επόμενο, έτσι. Τώρα ρε μάτια. Ναι. Τώρα. 2020. Συγγνώμη, η Αγγλία δεν το διοργανώνει. Όχι. Θα γίνει σε περίπου 10 χώρες. 8-10 χώρες. Ναι. Η ημιτελική. Αυτό δεν σημαίνει αυτό το μάτσο, επειδή το διοργανώνει εσύ μάλιστα 9 ότι περνάει. Η ημιτελική και η τελική στην Αγγλία. Στην Αγγλία, ναι. Καλά, φυσιολογικό. Ναι. Αυτό. Η ημιτελική και η τελική στην Αγγλία. 10 χώρες. Αυτό. Ναι. Τι? Ναι, ρε. Ναι, παλικάρι μου. Euro, έτσι είναι, ναι. Ναι. Νομίζω όλα Wembley. Αυτά. Νομίζω ότι όλα Wembley. Αυτό το χαλάσανε. Κάτω σε μια χώρα, βλέπω. 10 χώρες, ναι, ρε. Αυτό φίλες. Λέω καφενείο, ναι. Λες το Euro της Πορτογαλίας, το Μουντιάλ του Μεξικού. Τότε, τώρα αυτό το ξέρεις, πράγμα. Γιατί είναι. Επειδή είναι Euro ναι. Και όλο και σε θα το κάνουν συνέχεια, θα γίνουν συνέχεια στις ίδιες χώρες. Σου λέει άσε, δηλαδή μπορεί μια χώρα μικρή ναι. να κάνει δύο μάτς. Κατάλαβες. Με τη λογική αυτή στο Euro λίγο το δέχομαι. Καλά, θα σου λέει και το Μουντιάλ θα πάει. Καλά, είναι λίγο χάος. Είναι χάος. Το δεν πρώτο μήνα ότι... το παίρνει στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει χειμώνα. Ναι, δεν μέσα στο Γέμπριο θα λέμε εδώ πέρα για Μουντιάλ. Το παλικάρι, πώς λέγεται εσύ, ο Βασίλης. Καλλιέρης, πώς λέγεται το παιδί. Νούντλ. Καλλίδης, ο Καλλίδης. Πρώτον, φοράει τις σερτάρες, κάνει εκπομπάρες και παραδέχομαι και αυτά που. Ό,τι φτιάχνει ρε παιδί μου και το. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, κανονικά. Φοράει πολύ συγκροτημάτων. Μετά από πολύ καιρό τον βλέπω με t-shirt, όχι συγκροτήματος. Έχεις δει δύο που έχει Kiss. Θα σου φύγει μασέλα. Θα σου φύγει μασέλα. Το παραδέχομαι. Τον οποίο τον έχω πάρει από πίσω μια φορά εδώ πέρα στο κέντρο. Κανονικά. Τι ήθελες. Στο έχω πει. Θα σου μαγειρέψει. Τον πήρα από πίσω για περίπου μισή ώρα. Τον πήρες από πίσω μισή ώρα. Τα ακούς πάντα λίγο ρντελιό. Βρε, βλάξ. Άκου τι θα πω. Βλάξ, βλάξ. Εγώ βλάξα, αλλά κατάλαβα ο Παντέλος. Ναι. Έχει μπει. Τι κουτσομπόλα. Δεν σε ακολουθεί τον ανθρωπάκο. Ναι, θα σου πω, γιατί ψηλιάσκα τι κάνει. Τι κάνει. Το παραδέχτηκα. Τι κάνει. Παραπάνω, κάνα 40 λεπτά. Έπαιζε κρυφτό. Έχει μπει σε τρία μαγαζιά. Το ένα πίσω από το άλλο κολλητά και έπανε σάντουιτς. Α, δοκίμαζε. Και δοκίμαζε. Ναι. Βαθιά υπόκληση. Πού έχει κολλητά σάντουιτς και έκανε ερωτήσεις. Α, ψεύτη. Εδώ, στο κέντρο. Κολλητά εδώ. Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι μα είπε, Δαφνή. Κολλητά. Δηλαδή, τη μισή και 11, τη μισή και 13. Όταν κολλητά. Λέω κολλητά, κατάλαβε τι εννοώ. Κατάλαβε, βρε Μακμπούφεν, Σκοτσέζε, διεθνή, ο κάθε Κροατή κατάλαβε. Πώ παρήγγειλε. Όχι, καλαμάκια και τέτοια, εκεί τον περίμενα. Μπήκε σε ένα Αριστοτέλου, μήπω σε ποιο. Μετά πάει στο άλλο Βασιλέο Ηρακλείου. Και μετά πάει στο άλλο Κομνηνών. Για μένα το κορυφαίο. Ναι. Είναι για εκπομπή, άστα δεν υπάρχει. Ο κορυφαίο. Ο κορυφαίο Βρωμιάρη. Το άριστο μεταφέρθηκε. Λατρεμένο. Μην πα εκεί πέρα στην Ναβάριο και το ψάχνει. Όχι, όχι, ξενοφώντας φίλε που έκλεισε, έκλεγα στο. Με τον τύπο 35 χρόνια που έκαβε τον γύρο, ο οποίος ζύγιζε περίπου 19 κιλά. Δεν υπάρχει αυτό. Ό,τι πιο αδύνατο σε ψητάδικο γυράδικο. Δεν υπάρχει. Να είναι καλά το παλικάρι εκείνο. Να είναι καλά, μακάρι. 19 κιλά. Το άριστο μεταφέρθηκε. Κάπου έχει πάει, έφυγε από την Ναβάρινο εκεί πέρα αριστερά. Σου κάνει διαφήμιση. Όχι, ρε. Απλά σου λέω. Και από εκεί τα παίρνει. Μήπως. Παιδιά, βάλτε λίγο μουσική να σηκώσουμε λιγάκι για να. Κατάκοπος αναχωρεί Σωτήρης Δασκαλάκης και αναλαμβάνει DJ Κίος. Χρήστος Κιώσης, ένας από τους κορυφαίους μηχανικούς ήχου στην Νότια Ευρώπη. Μας τρελάνει ο σκηνοθέτης. Πετάει κοντινά την σκορδά να βάζει λάδι στη γάμπα. Να μας τρελάνει. Κατά το μόνο σημείο μου αρέσει τη σκορδά, τίποτα άλλο, κανένα άλλο. Έλα, αγόρι μου, για τα παλουκάρια που χθες χτυπιόμασταν μαζί. Χτυπιό, εγώ δεν πολύ χτυπιόμουν τέλος πάντων. Για τους ακροατές του Λίμπερο που βρέθηκαν στο Βελίδιο. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Αλλά από τους Dropkick Fucking Murphys. Θα ήθελα όσοι είστε στο αυτοκίνητο τώρα, κατεβάστε παράθυρα, ειδικά στα φανάρια, και κάντε headbanging να ακούνε όλοι ότι ακούτε Λίμπερο. Και ότι ο διπλανός σας ακούει Λίμπερο, να συντονιστεί εκεί. Τώρα, ευθύς αμέσως. Καλημερίζουμε πάνω. Καλημέρα Μάριε και Παναγιώτη. United we stand. Πάνος δεν λέω επίθετο. Μπρο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά και εσύ και ο γιος σου. Που τον πρωτοείδα τριών μηνών και με χαιρέτησε προχθές. Είναι κοντά στο 1,95 το παλικάρι σου. Όπου τον έλεγα Paul Scholes, πιτσιρικά. Να είστε καλά. Γεια σου, ρε πάρο γίγαντα. Τεράστιος. Ο 164 λέει σχετικά με το μήνυμα που έστειλα εγώ, εσένα θα σου κάνω τρία παιδιά. Και δεν ξανά στείλε πίσω, μου λέει τέλος εδώ. Μήπως το βράδυ που βγήκατε πήγες με το ποδήλατο που λες μηχανάκι. Ρε φίλε, τι μεροκάμα το έβγαζε ο ντράμερ τον ACDC. Αυτός κατηγορηθεί για παιδεραστία, κάτι τέτοιο.
Τι να κάνει κι αυτό. Ο drummer των ACDC. Να σου ρωτήσω κάτι. Ο Ταχτσίδης δεν έχουν σπίτι στη Μύκονο. Δεν ξέρω. Κάτι ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί μπορεί να έχει σπίτι, ρε φίλε, και οικογενειακό ρε παιδί μου και με του γονεί να έχει πάει εκεί. Κατάλαβε. Καμία σχέση, όχι. Ναι, γίνει παντού θέμα, ας πούμε. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό, Παναγιώτη. Οπότε αυτό θα υπήρχε, ρε παιδί μου. Θα το έκανε εσύ ποτέ αυτό. Άσε που δεν το έχει κάνει. Ναι, δηλαδή σου πέρασε το μυαλό σου να πα στη Μύκονο 6-7 μέρε με του γονεί σου. Τώρα εσύ δεν είσαι αδερφή. Και με τον αδερφό σου μαζί. Α! Περίμενε. Να πήγαινε στη Μύκονο με του γονεί σου. Τον αδερφό σου. Και τη σύζυγό του, ναι. Να είναι καλά τα... και τα παιδιά του. Αυτό. 6 μέρες στη Μύκονο να πηγαίνατε έτσι. Όχι. Δεν υπάρχει το παιδί. Αν είχαν σπίτι όμως εκεί πέρα, ρε φίλε, μπορεί να τύχει να πας, έτσι. Okay. Δεν είχε. Δεν είχε. Ναι. Μέναν νοικιάζαν. Ναι, νοικιάζαν. Ναι. Συγγνώμη, έγινε θέμα με αυτό εδώ, ρε παιδί μου, σήμερα. Χρήστο. Το έδειξε η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Μου έχει στείλει, λέει, μήνυμα πριν από χρόνια ο Παναγιώτης, ο Ταχτσίδης. Και το έχω κρατημένο ακόμη. Εσένα θα σου κάνω 5 παιδιά. Και λέω. Έχω βγει με κοπέλα εγώ 2 φορές. Μετά τη δεύτερη φορά τη στέλνω μήνυμα. Εσένα θα σου κάνω 3 παιδιά. Και μου λέει, μα απαντάει πίσω. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, τέλος. Και αυτό κόπηκε. Δεν είναι άδικο αυτό, ρε Χρήστο. Δεν εσύ το σου αρέσει, είναι ωραίο γιατί δεν μπορώ να νιώθω αδικημένος. Δεν πρέπει να νιώθω αδικημένος. 100% λεπτά, τέλος. Τέλος. Ήρθα και την γνώμη του Χρήστου κιόλας. Δηλαδή, εγώ τι είμαι, σε πηγάδι κατούρισα. Έτσι λένε. Σε πηγάδι κατούρισα. Ποιο Braveheart ήρθε. Ποιο παλικάρι μου. Α, είμαι πολεμιστή. Ποιο είναι. Ποιον βλέπει. Εδώ στο εξώφυλλο. Στο εξώφυλλο. I'm a warrior, το είπε, ναι. Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο Σουηδό του Άρη. Φιλέ, αυτό πρέπει να κάτσε καλά. Αυτό πρέπει να είναι κάτσε καλά. Καλά, έχω και μια δυναμία εγώ γενικά σε βόρειου. Και δει σε Σουηδού. Δεν σχολιάζω. Θα δούμε. Εντάξει, ναι. Καλά, είδαμε φυσικά. Είδαμε. Πολλοί έχουν έρθει και δεν ακούμπησαν. Νικητέ για Τσίρκο Μεντράνο είναι ή εξή. Μπορούν να πάνε είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε την Παρασκευή. Όχι Σαββατοκυριακό, έτσι. Φωτίου Ευγενία. Λάμπρο Σαρή και Νικολέτα Φίλιου. Νικολέτα Φίλιου, Λάμπρο Σαρή και Φωτίου Ευγενία. Wanna rock and roll. Ο Τζόνι πήρε τόπλο του. Την ταινία την έχει δει, Χρήστο. Ταινιάρα, ρε φίλε. Ταινιάρα. Ξεχνάω πάντα τον πρωταγωνιστή. Ο Τίμοθι Μπότομς. Ναι. Θυμάμαι μόνο εύκολα εννοείται. Ντόναλτ Σάδερλαντ. Εντάξει, για ευνόητους λόγους. Okay. Ο καλός ο Σάδερλαντ, έτσι. Ο μπαμπάς, όχι ο γιος. Αυτά. Λοιπόν, νικητές, ο Τζόνι πήρε το όπλο του απόψε ώρα 9 να έχετε μια ταυτοτητούλα μαζί σας στο θέατρο Αμαλία, το οποίο βρίσκεται Αμαλίας 71. Είναι περίπου 100-120 μέτρα πάνω και λίγο μέσα δεξιά από το Radio City. Εύκολο, δεν είναι δύσκολο, εύκολο. Απλά εκεί, αν πας με αυτοκίνητο, πρέπει να πας 2 ώρες νωρίτερα. Γιατί είναι, για να δεις πάρκινγκ εκεί, ούτε σε ταινία. Πλέον ούτε στην όργα παρκάρεις. Είναι όλα στενά. Και πρέπει να είναι από τις πιο. Είναι το κλασικό το κέντρο, το αστικό, πυκνοκατοικημένο μέχρι και που δεν πάει, ας πούμε. Λοιπόν, Γιάννης Παλιούρας ή Παλιούρας, δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη τον άνθρωπο, 850, και Νίκος Κυριλίδης, 912. Γιάννης Παλιούρας και Νίκος Κυριλίδης πηγαίνουν απόψε στο θέατρο Αμαλία. Αυτά. Ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση, ήταν μαζί μας τα τελευταία 15 λεπτά. Με το καλό, αδέρφια, τα λέμε αύριο το πρωί. Εγώ πάω από Πιπερών σε περίπου 2 ώρες από τώρα για να χτυπήσω κανένα φαγητάκι προκοπής στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πραγματικά ζωγραφίζει. Χθες τι χτύπησα. Αγαπημένο φαγητό του Παναγιώτη. Μπάμιες. Δεν σου αρέσουν οι μπάμιες. Όχι. Α, δεν το κάνω τα παλιά πλάκα. Α, νόμιζα το νους, όχι. Νόμιζα το φασολάκια μου αρέσουν, μπάμιες όχι. Α, νόμιζα ότι τρελαίνεσαι με μπάμιες. Δουλειά είναι το μπάμιο, το ξέρεις. Όχι. Μπάμιες μπορεί να έχω φάει μισή πυρούνια στη ζωή μου. Είχα λάθος εντύπωση, παιδιά. Σόρι. Είχα λάθος εντύπωση. Είχα λάθος εντύπωση. Αν τελειώσει η εκπομπή, στείλει κανένα μήνυμα σε κανένα κομμενάκι, πας και κάνεις κανένα παιδάκι. Τι να στείλω, εσένα θα σου κάνω. Έξι παιδιά. Ανέβαινε εσύ. Μάλλον είναι λίγα. Ρίσκαρε, ανέβαινε ρε. Όχι ένα, έλα τι ένα, ρε φίλε. Κάτι ξέρω Παναγιώτη ο Ταχτσίδης που έστειλε 5 παιδιά. Θα κάνω και εγώ θα το στέλνω έτσι. 5 και πάνω. Μπα και δούμε χαΐρι. Έτσι. Άιντα αδέρφια, keep on bloody rocking.